Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωί δυνατό, μάχημο, ξυπνητό να σας κρατήσει συντροφιά στο δύσβατο μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Κάνει Στέφανε πως είσαι? Αγούρο ξυπνημένο σημαίνει στάζω, εσύ, αλλά είπα να το παίξω να το παίξεις, σκληρό αγόρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως λέει και η ΑΕΚ, ναι, μεγάλα κυβικά. Ναι. 2 λεπτά στο καυτό ο ΑΚΑ, η Bayern έδειξε ότι δεν είναι για τα δόντια μας, έτσι λέει η Live Sport. Σου φεύγει μαγιά με το πρωινό ξύπνημα. Όσο πάλι καράς και να είσαι, δύσκολος είσαι. Σφιχτός. Δεύτερη ζακέτα κουκούλα σήμερα, λίγο το έτσι, φεγγάρι. Έχει, ναι, λίγο παραπάνω ψυχρούλα, είναι η αλήθεια. Ναι. Αν και βουνίσιος. Αν και βουνίσιος, έχει λίγο παραπάνω ψυχρούλα. Τώρα πόσο μάλλον αν είσαι και πάνω στο δίκυκλο, τα πράγματα είναι. Αν είσαι και βουνίσιος πάνω στο δίκυκλο, γίνεσαι αρνίσιος. Σιγά σιγά, εντάξει, πόσο φτάσαμε. 24 του μηνού φτάσαμε πλέον. 144 Αυγούστου έχουμε τώρα. Θα θέλαμε. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Βέβαια. Θα αρχίσουμε να εντοπίζουμε και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο, το περιβόητο φαινόμενο που συζητούσαμε χθες. Ο Ρέστης δεν θα αγγίξει την Βόρεια Ελλάδα. Τσάνκ, δεν είσαι για μας, πάνε για το survivor, αγόρι μου, δεν μπορείς. Σήμερα θα έχουμε πεσμένες θερμοκρασίες και αύριο ακόμα περισσότερο. Αύριο θα έχουμε και βοριάδες. Ναι. Ναι, Πέμπτη. Να, είναι που παίζουμε, οπότε θα τους εισπυρώσουμε όλους μέσα. Ωραία. Αύριο που θα έχει και μάτζα, πάει κανείς στο γήπεδο. Αυτό είναι. Το βράδυ θα έχει 11-12 βαθμούς στην Τουμπά. Ναι. Έτσι λένε εδώ οι προβλέψεις οι καιρικές. Καλά είναι ακόμα εδώ δεκαβά. Εντάξει, ναι. Το θες το κανονικό σου το μπουφανάκι. Δεν θα πας έτσι με το. Συναυλία έχουμε και Πέμπτη. Δεν πάμε μπάλα. Συναυλία έχουμε, αγόρι μου. Σήμερα με καθαρό ουρανό θα πορευτούμε 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Όσους έχει δηλαδή. Όσους θα έχει τώρα θα έχει και αύριο και στο κήπεδο της Τούμπας. Έχει ένα αεράκι καλό, έχει ένα βοριά. Μας πέρασε και η βαθμολογία, ρε φίλε. 12 έχω. 12 χιλιάδες, 13 έχει. Μας πέρασε και Οκτώβριος. Η πόλη της Θεσσαλονίκης. 4 αποφόρια. Θα αυξηθεί η ένταση των ανέμων στα 5 βορειοδυτική το μεσημεράκι. Θα διατηρήσει τη θερμοκρασία εκεί κοντά στους 20 βαθμούς. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε υγρασία. Κάτι είναι και αυτό. Ο βοριάς πάντα, εντάξει, καθαρίζει την, βέβαια, πόλη μας. Ο λεγόμενος Βαρδάρης. Αυτός δεν είναι ο βοριάς. Έτσι λέει αυτός ο τραγουδιστής. Φύσηξε ο Βαρδάρης. Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Άρα η συννεφιά, καθαρός ουρανός, μια χαρά. Ναι, κρύο, ξεκρύο. Κουνουπάκι εμένα με τσίπησε το βράδυ και με ξύπνησε. Και εμένα γύρισα. Σκότωσε. Και γύρισα και γύρω από το αυτί μου, α πούμε. Τι Οκτώβρη είναι αυτό, εδώ έχουμε φτάσει με Χριστούγεννα, κουραπιέδε. Καθάρισε ένα και τα κοκκινοπό, λέω με ρούφιξε το αίμα αυτό, πρόλαβε. Ρούφιξε, πρόλαβε. Το καλοκαίρι δεν μα τσιμπούσαν τα κουνούπια, μα τσιμπάνε τώρα να πούμε. Τι να κάνει, ίσω να έρθουν για την παρέλαση, δεν ξέρω. Πώ να τεκμηριώσει επιστημονικό το φαινόμενο κουνούπι Οκτώβριο 20. Πώ τη γλιτώσανε. Ναι, ρε. Ξέρω, καλοκαίρι, αλήθεια δεν με έπιασε τίποτα. Πού μπορεί να φωλιάσανε, δηλαδή. Πού μπορεί. Κάπου, ξέρω εγώ. Τι συνδικαλιστικά κουνούπια ήταν αυτά, τι την μπελχανάδικα. Ίσα-ίσα, αυτά και αν δουλεύουν τώρα. Αυτά δεν δουλεύανε, κοιμότανε, περιμένανε. Λες, και περιμένανε, οπότε σου λέει. Την μπελχανάδικα. Μάλιστα. Ναι. Δημόσιοι πάλι, δημόσια κουνούπια, κύριε Σιμώση. Έτσι πήσανε το κορμάκι χθες το βράδυ. Βέβαια. Να κάνουμε σπουδέ δηλαδή ειδήσει τη σημερινή. Τάξη δημοτικού έμεινε χωρί δασκάλα, λέει, που πήρε απόσπαση σε γραφείο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Α, στα Τρίκαλα έγινε αυτό. Τι έγινε, κατάλαβα. Τι έγινε. Σε μία ανοιχτή, λέει, στις 17 Οκτωβρίου, Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου, η εκπαιδευτικός έφυγε. 17 απόφαση, 18 έφυγε. Μάλιστα. Από εκείνη τη μέρα, η υπόλοιπη εκπαιδευτική του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου Τρανοβάλτου. Που βρίσκεται 42 χιλιόμετρα. Και εσύ να είσαι στο Τρανόβαλτο, απόσπαση θα παίρνει. Κανονικά, ναι, αλλά τι. Β' δημοτικού, ρε φίλε. Β' δημοτικού. Β' δημοτικού, πού είναι ο Τρανόβαλτο, ξέρουμε. Στην Κοζάνη. Κάτσε. Όχι, Τρίκαλα. Για να το λένε Τρανόβαλτο. Τρανόβαλτο. Τρανόσβαλτο. Και θα έχει κουνούπια μέχρι και τη Δευτέρα παρουσία. Να την άει μικρούλα. Τσακ στο γραφείο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνία. Με την εκπομπούλα μας FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ναι. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε μαζί μας. Θα υπάρχουν σήμερα και αύριο γενικότερα όλες αυτές τις μέρες, λόγω επειδή της παρελάσεως, θα υπάρχουν διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάλι. Για να γνωρίζει και ο κόσμος. Σήμερα Τετάρτη κατά τις ώρες 7.30 και 4.00
Ανάμεσα εκεί δηλαδή, 7,5 με 4, λόγω της γενικής δοκιμαστικής παρέλασης στο μηχανοκίνητο τμήματων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην επαρχιακή εθνική οδό. Εθνική οδό, θεωρείται μάλλον. Ναι. Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, από το τμήμα, στο τμήμα της μάλλον, λέει, από τη νέα αερογέφυρα της Θέρμης, οδός Προφήτη Ηλία, μέχρι και την αερογέφυρα Ρησίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 6 χιλιόμετρα. 6 χιλιόμετρα, οπότε σημαίνει ότι. Τον ήπια μέτρο. Όσοι θα κατευθυνθούν και θα έρχονται από τα ανατολικά, θα αντιμετωπίσουν έντονα τα προβλήματα από τις 7.30 μέχρι και τις 4. Ωπω ρε φίλε, θα έχει να πέσει. Ναι, ναι, ναι. Φλούκι. Και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται ως ακολούθως τον κινούμενο από Θεσσαλονίκη προς Νέα Μουδανιά, από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, νέα αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, διασταύρωση Νέου Ρησίου προς Νέο Ρησίο, αερογέφυρα Νέου Ρησίου, Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέου Μουδανίων. Δηλαδή, ποια θα είναι αυτή η παρακάμψη που θα κάνουν, επειδή εγώ δεν οδηγώ, δεν το έχω καταλάβει. Τώρα αυτή ξέρει να σου πω τι γίνεται. Στρίβει δηλαδή από τη Θέρμη που θα πηγαίνει. Ποια είναι η επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, μάλλον από κάτω δηλαδή. Ευθεία κατευθεία. Ξέρεις, από, κάτω, από το αεροδρόμιο δηλαδή. Ναι, για να σου δώσω να καταλάβει, στην παρέλαση όλα τα οχήματα που θα καλάβουν μέρο είναι στο σέδες του αεροδρόμιου. Ναι, στη Θέρμη, εκεί πέρα. Ναι. Είναι εκεί πέρα. Για, από εκεί πέρα ξεκινάνε τι δοκιμαστικές. Για να μην τα βγάζουν πολύ μακριά. Δεν μην τα πηγαίνουν γιατί μπορεί και χαλάσουν. You know, κάμε λάστιχο, γυαλισμένο. Στο στρατό η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να κινηθεί το όχημα αυτό. Καλημέρα στην πρώτη μα γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ τον, καλώ τον. Μόνο για τους δρόμους δεν είπες που τους φτιάχνουν και ο στρατός. Την Νόβα δεν ήθελε να κάνει ο Καμένος, να επανασυστήσει. Ποια ήθελε να κάνει? Την Νόβα. Μόμα, ναι, δεν άκουσα. Τη Βόμβα θα κάνει. Μόμα, Όβα, πώς λέγεται. Μόμα, Νόβα, τι είπες. Όβα, Όβα, Όβα. Θα μας πέσουνε. Όβα του Κουκουέ δεν είναι, η Όβα. Η Όβα είναι φαντάρι. Κάτι τέτοιο. Η Όβα. Η Όβα είναι βραχιά ανακατάταξη, ο πλήτης. Ναι. Μάλιστα. Το Κουκουέ πώς λέγεται. Άστονα δεν ξέρει από τέτοια. Είναι πιο τέτοια. Από Κουκουέ δεν ξέρω. Θα σε πει αλμανάκι πιο καλά αυτό. Α, τα όβα τα τραγουδικά. Ναι, μάλιστα. Είναι ο Στέφανος. Κι όμως η όβα, καλά το θυμόμουν, είναι η οργάνωση βάσης του Κουκουέ. Ο πλήτης βραχιάς είναι κατάταξη. Διάλεξε και πάρε. Τι θέλεις. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα είναι. Για πες. Στην κατοικιά του Κουκουέ δεν τα πήγα καλά. Γενικώς στην κατοικιά κανενός κόμματος. Πριν που είπε ο Στέφανος για τον τραγουδιστή. Ναι, ποιο τραγουδιστή. Θυμήθηκα. Α, το Παπάζογλου. Το Παπάζογλου, ναι. Βλέπουμε έναν αγώνα δίπλα από το στούντιο του. Έχει έρθει ένας φίλος από επαρχία. Και έχει ένα μαγαζί εκεί στην Κατοτούμπα. Βλέπουμε τον αγώνα. Βάζει Παπάζογλου γιατί είναι φίλη κιόλα. Ζούσε ο Νίκος τότε. Έχουμε πιει τον Αγλέωρα. Ναι. Και ξαφνικά, τι αγώνα βλέπατε, τι αγώνα βλέπατε, έχει σημασία. Δεν θυμάμαι, πάντως είχε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, τι θα έχει. Λέω, μήπως νοείται, ρε φίλε. Και αυτός είπε επί δύο ότι είχα πει εγώ. Οπότε, λύσε μια δόση, είμαι πολύ χάλια. Δεν τι έγινε. Λέω, με πας, τι τη λύσα, πει στο δαμάκι. Άρχισα, λέει, βλέπω λέει και τον Παπάζογλου μπροστά μου. Και φυσικά ήταν εκεί πέρα. Ναι, φυσικά ήταν εκεί. Δεν έβλεπε αγώνες. Ήρθε μετά τον αγώνα, ήταν το στέκι του. Στο αγροτικό, εκεί στην Κάτω Τούμπα. Ναι, ιστορικό. Στο μεταλόφου εκεί πέρα. Ναι. Ιστορικό στούντιο, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είδαμε μπασκετάκι χθες. Να το αλλάξουμε. Δεν είδαμε χθες. Δεν καταφέραμε. Είχαμε πρόβες. Εκεί μας καταντήσαν και δεν είδα τίποτα, το ομολογώ. Εγώ μόνο μπάλα είδα, αναγκαστικός. Μπασκετάκι, μπλουκουμέ. Ναι, πολλοί παίχτες. Καλά, η διατησία ήταν, έδινε, γι' αυτό δεν μου αρέσει, μου με εκνευρίζει αφάνταστα. Μπορεί τόσο εύκολα να συσπάξει, δηλαδή δίνει οποιαδήποτε επαφή. Ναι. Μας έδωσε γύρω στα 10 φάουλ μόνο από screen. Που δεν είναι, δηλαδή χαζοσκριν τώρα. Ναι. Παπαθεοδόρου παίζει. Ναι, δε, το pick and roll δεν το πολύ έχει. Ναι, ναι. Κάτι είχα στο screen, χωρίς δηλαδή την επαφή έδινε στο screen, είναι απίστευτη. Γενικά. Βαρέσαν, ας πούμε, τις τριπλάσεις βολές. Σφαγή στο Champions League, γιατί και το προηγούμενο παιχνίδι εδώ πέρα που είχα πάει στο γήπεδο και το είχα παρακολουθήσει,
με την Βόνη, η διαιτησία ήταν αρκετά περίεργη. Ναι. Ένα, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ στο ποδόσφαιρο, εντάξει, σε δώσει ένα εις βάρος του πέναλτι, θα το πιάσει ο τερματοφύλακας. Ναι, καλά. Θα γίνει. Ας μην, ναι, ναι, τώρα πόσο ήρεμος. Άσε προχθές έμενε μόνο στο πέναλτι του Άρη και μην έδινε το πέναλτι του Πάκ, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγες για τη διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Η διευθυνσία πάει κόντρα. Λοιπόν, περιμένει ο Φούρναρης Φάκουσα γιατί βαράει σαν... Ναι. Έρενας κάνει κανένα ομάτος τέτοιο κυμάτος και να στο δώσει την τούμπα μέσα. Καλημέρα στην γραμμούρα. Να ουρλιάζεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Πιάσαμε τη... στις συζητήσεις. Φούρναρης τώρα λέει καλημέρα, καλημέρα κάθε φορά. Όχι, όχι, κλειστό ήταν. Κλειστό ήταν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας. Όπως προείπαμε, ενημερώνουμε τον κόσμο σήμερα ότι από τις 7.30 στις 4 θα είναι κλειστή Νέων Μουδανίων. Βρίσκεται αβέρτα 7 με 4. Βρίσκεται, βρίσκεται. Κανονικά. Γιατί να γίνονται παρέλαση. Παρέλαση. Ξέρεις τι κόστος είναι αυτό τώρα στο εγώ δεν ξέρω. Τεράστιο είναι. Ήταν να κάνω μια φορά στη ζωή μου παρέλαση, να πάρω και τη μυτική και με απορρίψανε, α πούμε, γιατί ντρεπότανε. Τον εμφανίσουμε αυτόν τώρα εκεί πέρα στην παρέλαση. Τι ωραία παρέλαση θα είχα κάνει. Θα με είχαν πάνω στο φορτηγό, όπως λέγεται αυτό. Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Και θα καθόμουν. Δεν θα έκανα παρέλαση. Τροπή, ρε φίλε, δεν άφησαν τον Batman μια τιμητικούλα. Μια τιμητικούλα δεν την πήραμε. Εντάξει, μας πολεμήσανε κανονικότατα εκείνη την. Τροπή, έσχος, αρχουδέιδης, εισοδεία, μούργα. Έτσι. Αύριο θα έχει τι. Αυτές οι μέρες είναι σούπερ εορταστικές. Τεμπέλχαν. Αύριο θα πούμε πείματα τον Άγιο Μίτσο. Σκότωσε. Εικόνες λέει θα περιφέρονται, θα κλείνουν πάλι δρόμοι. Θα σκοτώνται εκκλησίες μεταξύ τους. Το τι εικόνα έχει έρθει αυτές τις μέρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το τι ανταγωνισμός έχει Άγιο Δημήτριο. Χτυπάει ο Εύωσμος, έχει άλλη εικόνα. Οπα. Στη Θέρμη έχει άλλη εικόνα. Οπα. Γενικότερα δεν ξέρουμε πού να πάμε. Σαν να είναι φεστιβάλ το πράγμα. Φωτιάδη διοργάνωσε τις εκκλησίες του Τριάδη εκεί πέρα. Πρέπει να μας βρούνε μαθητικές και παρελάσεις και κλειστοί δρόμοι και το ένα και το άλλο. Ωραία, θα περάσουμε Σαλονικούλα. Εντάξει, Παρασκευούλα βέβαια για τους περισσότερους θα είναι ημέρα αργίας, ημέρα ξεκούρασης, ημέρα ανάπαυλας. Οπότε θα την περάσουν ζάχαρη και φίνα που θα έχουν ένα τριημεράκι αλίμονο σε εμάς που λογικά θα βρισκόμαστε εδώ. Δεν νομίζω να γίνει κάποιο θαύμα. Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης δεν θα μεριμνήσει για εμάς. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θαύμα, δεν υπάρχει. Ορίστε, ο Άγιος Μήτσος ο Μυροβλήτης με λέει ο Τρανόβαλτος είναι γύρω από τα χωριά Μικρόβαλτος, Λαζαράδες, αλλά το αυτό που θα σου πω το ξέρεις. Ελάτι. Ελάτι. Ελάτι είναι. Είναι σαν τα καϊμάκια τσαλάνια είναι αυτά. Δεν έχω πάει. Ούτε πέρασα εγώ, πήγα. Μόνο μέσα στα Τρίκαλα γενικότερα δεν έχουμε ψάξει τρίκαλα. Άρα λοιπόν ο Τρανόβαλτος είναι. Έχει πρόεδρο ή δήμαρχο. Τρανόβαλ το πάει και να σου πω. Εγώ, αν δεν πάρεις απόσπαση, άμα πας λιτούς και δεμένους θα βάλεις. Όποιον έχεις τριτοξάδερφο. Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ θα πεις πείμα, Πάπη, τώρα. Αύριο, αύριο. Τις πατρίδες μου σημαία έχει χρώμα γαλανό και τέτοια. Εντάξει, τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βάζει ο Τούτσι τη στολή του. Να πούμε ένα σχολιάσμα. Τώρα που λες με αυτό το πράγμα, με τους Ρώσοι τι γίνεται. Τους Ρώσοι τι. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Τι παίζει. Τι γίνεται με τους Ρώσοι, γιατί μας έχουν τόσο κουβά. Ρωσί. Ρωσική πρεσβεία στην Πουγουδουμού. Ναι. Αναγνωρίζουμε το όνομα 26 χρόνια. Δεν αλλάζουμε τη θέση μας. Ως γνωστόν, οι Ρώσοι ήταν από τους πρώτους που είχαν αναγνωρίσει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι... με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πάμπος είναι ο ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Ρώσα Κέρα Ολυμπιακός. Όπως και η Σερβία βεβαίως. Για ευνόητους λόγους. Αλλά αυτό το πράγμα δεν πολύ έτσι είναι γνωστοποιημένο στον ευρύτερο κόσμο. Ναι, παίξαμε πολύ Αμερικανιά τα τελευταία τώρα, δύο χρόνια. Πριν 26 χρόνια. Πριν όμως. Αυτοί δεν το λέγανε, κρατούσαν πισινή. Μια χαρά οι φίλοι μας. Όχι, η CIA λέει τώρα χτυπάμε σαβίδι και τέτοια σάλια. Οι φίλοι μας οι Ρώσοι, σκληρή γραμμή από την πρεσβεία της Ρωσίας στην Πουγουδουμού, να γνωρίσαμε τη χώρα της Μακεδονία. Δεν αλλάζουμε θέση, τονίζει. Τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή, ακόμη και να επιτευχθεί η αλλαγή συνταγματική, αλλά και του ονόματος ως Βόρεια Μακεδονία, σε όλο τον πλανήτη, θα το λένε Αμερικάνοι, Γάλλοι, Γερμανοί, αυτοί θα συνεχίσουν. Οι φίλοι μας, οι ομόδοξοι Ρώσοι, θα το λένε Μακεδονία φυσικά τι ομόδοξοι. Ξέρεις ότι υπάρχει τώρα. Τι? Έχουμε σφαχτεί κανονικότητα. Γιατί θέλουν να διαχωρίσουν και πάμε για νέο σχίσμα. Το οποίο είναι, έχει δημιουργηθεί. Θα μαλώνει οι παπάδες. Τελείωσε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποσχιστεί ούτως ή άλλως. Δεν αναγνωρίζει τον Πατριάρχη η Ρωσική εσωτερικό Εκκλησία. Για πέρυσι στην Οικουμενική Σύνοδο που είχε διεξαχθεί στην Κρήτη δεν είχαν έρθει φίλοι μας οι Ρώσοι σωστό, και πάλι. Θυμάμαι.
τι θα γίνει, ρε παιδιά. Τα ξέρεις καλά αυτά. Ρε. Είσαι δυνατός. Φίλε, γεωπολιτικές αναλύσεις. Είσαι δυνατός. Ναι, αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Ναι, αλλά αυτό αντί να πάρουν σε κανένα γραφείο εκεί πέρα. Να παίρνουν τη δασκάλα και αφήνουν το δημοτικό. Πάρτε το Βασμανίδη τουλάχιστον. Κάνε με απόσπαση εδώ από το. Το ξέρει πέντε πράγματα ο άνθρωπος. Παίρνει τη δασκάλα εκεί. Να ένα μήλο, να ένα αυγό να πούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Καλά, μια χαρά θα τα ξέρει τα γράμματα. Ναι, καλά τα ξέρει. Την είδε εγώ τα μούτρα τη. Τα ξέρει τα γράμματα. Καλή είναι για το τηλέφωνο. Κουβάγει ακόμη μια φορά, κυρίε και κύριοι, το περίουσι. Το ξανθό γένο. Ξανθιά ήταν. Ξανθό γένο. Αλλά τι γίνεται. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Όλο ο πλανήτη δηλαδή ουσιαστικά έχει γνωρίσει. Εδώ ακόμα περιμένουμε, α πούμε. Διορισμό. Παλεύει εδώ ο Πατμαλίδη με τα σπάσουμε εδώ τα μικρόφωνα, τα rotation. Καλά, καμιά μέρα θα το. Τη βλέπω εγώ να ακούγεται κανένα. Τετάρτη 24 του μηνού, Αγίας Σεβαστιανής είναι σήμερα και εορτάζουν οι Σεβαστιανοί, η Σεβαστίνα, η Σεβαστιάνα, η Σεβαστή, η Σέβη, η Σεβούλα και η Σεβαστούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι η μέρα του ΟΗΕ σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα του Σεβασμού. Ναι, 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 και του Σεβασμού. Η μέρα του ΟΗΕ είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πολιομιελίτιδας. Θα το σου πω σε δύσκολη αρρώστια. Ζωρίγκο είναι αυτό. Καλά, εννοείται. Ονομάζεται η παιδική παράληψη. Η παράλυση είναι η οξία, η ογενή μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω του στόματος και των κοπράνων. Ο όρος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις πολιός, που σημαίνει γκρίζος, και μυελός που αναφέρεται στον νοτιό μυελό και την κατάληξη ήτης, η οποία στην ιατρική ορολογία υποδηλώνει τη φλεγμονή. Το 1988 η πολυμελίτιδα ήταν μια από τις κυρίαρχες αιτήσεις παιδικής αναπηρίας σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά με τα εμβόλια και με την πρόοδο της επιστήμης η χώρα μας έχει ανακηρυχθεί ως περιοχή ελεύθερη πολυμελίτιδα τον Ιούνιο του 2002. Δυστυχώς βέβαια εν έτη 2018 με το περιβόητο κίνημα κατά των εμβολιασμών ξαναρχίζουν να εμφανίζονται τέτοιου είδους αρρώστιες οι οποίες είχαν εξαλειφθεί. Μαγκές. Τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι μαγκές, είναι. Θα το χαρακτήριζα όχι απλά μαγκές, θα το χαρακτήριζα σχεδόν εγκληματικά. Ναι. Εγκληματικές ανοησίες, ας πούμε, τα όσα πρεσβεύουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποστρέφονται τον εμβολιασμό χωρίς τεκμήρια. Πα να το παίξει vegetarian έτσι. Δεν έχει να κάνει. Vegetarian πα να το παίξει όταν είσαι 40 κιλά, δεν το παίζει vegetarian. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα πληροφόρησης για την ανάπτυξη. Ναι. Ξεκάθαρα. Για μας λέει. Ναι, για μας λέει. Για να υπενθυμίσει, λέει, στην παγκόσμια. Τα έχει θεσπίσει αυτά. Στην παγκόσμια κοινή γνώμη, τα προβλήματα που αναφύονται. Είναι ωραία. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Παγκόσμιας ημέρας βοηθάει τις νέες γενιές να γράφουν έκθεση στα σχολεία. Δεν σας έδωσα λέξη. Αναφύονται στην οικονομική ανάπτυξη και την ανάγκη να ενδυναμωθεί η διεθνή συνεργασία για την επίλυσή τους, από κάτω χειροκρότημα και κάρμινα μπουράνα επίπεδα. Και επιπροσθέτως είναι και μεσογειακή ημέρα ακτών. Τι γίνεται σήμερα, Γιώργο. Τι γιορτές, δεν είναι άνωστες γιορτές, δεν έχει. Εντάξει, δεν για τις ακτές μας φαίνει και λίγο στο μυαλό το καλοκαίρι, για την Παρίδα, την Χλωρίδα και τις ακτές μας εδώ στην χώρα μας που είναι πολλές, αλλά δεν τις πολύ προσέχουμε. Θέλουμε να χτίζουμε, θέλουμε να βάζουμε εκεί τα αφαίρετά μας, θέλουμε να τις φράζουμε, θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε. Και μετά λέμε τι έφταξε και δεν πήγανε τα πράγματα καλά. Ποιοι εορτάζουν σε σήμερα και αξίζει να μνημονεύσουμε. Ο David Στεργάκος γεννήθηκε. David Nelson. Μεγάλος Στεργάκος. Σήμερα το 1956 γεννήθηκε, βεβαίως, βεβαίως. Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Τον πέτυχα, καλώς. Ναι, και το θυμόμαστε, ναι, της ηλικίας μας. Ναι. Είχε επιλεχθεί τους Boston Celtics στο νούμερο 72 του draft και το 78 είχε ενταχθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού και αγωνιστική εθνική Ελλάδα. Ναι, David Στεργάκος, ναι, έπαιζε. Ποιος, ο Wayne Rooney γεννήθηκε σαν σήμερα το 1985. Ποιοι άλλοι λίγα πράγματα. Έχουμε κάποιο που πέθανε εδώ να τον. Για να δούμε, ποιος συγχωρέθηκε. Κανένας. Τώρα που λες ποιος πέθανε. Πώς το λέει, πώς το λένε τον τέτοιο. Ο δήμαρχος σκυδεύτηκε χθες. Α, ναι, ναι, το διάβασα αυτό που μου το επιστήμουν τη Νέα Ζύχνη. Ναι, και τα συλληπιτήρια μας. Και μην περνά φίλο εκεί πέρα, πως έγινε, ανέβηκε σε μια σκάλα. Λέει να πάρει ένα ρόδι να κόψει, ρε παιδί μου, και από την αυλή. Και μπαμ. Τι τυχερά είναι αυτά, όσο άμα είναι να γράψει, γράψει τώρα. Να γράψει, συμβαίνουν. Δυστυχώς μπορεί να συμβούν όταν. Όταν ασχολείσαι με αγροτικές εργασίες, ακόμα και με αυτό να πάρεις ένα τέτοιο. Ένα φας, τέλος πάντων. Τι να πεις. Κουράγιο στους δικούς τους σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι κοσμοϊστορικά γεγονότα είχαμε σαν σήμερα. Είναι η μέρα του ΙΕ, γιατί λέει σαν σήμερα το 1945 τέθηκε σε ισχύ ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών μετά από μια ταραγμένη περίοδο παγκοσμίων πολέμων. Είπανε τα έθνη ότι καλύτερα να μην πολεμάμε σε αυτό το επίπεδο με πιστολάκια. Έτσι. Να πάμε να βομβαρδίζουμε χώρες του τρίτου κόσμου και εμείς να είμαστε μονιασμένοι για να ανταλλάσσουμε τα προϊόντα μας και τα
καταναλωτικά μας αγαθά. Σαν σήμερα το 1929, μαύρη Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones χάνει σε μια συνεδρίαση το 12,8% της αξίας του. Μέσα σε μια μέρα κλείνουν 50.000 επιχειρήσεις και είναι η απαρχή, η απαρχή του περιβόητου κράχ εκείνης της εποχής. Έγιναν κράχς. Ναι. Σαν σήμερα επίσης το 1857 ιδρύεται το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο στον κόσμο, ναι. Η αγγλική Sheffield FC, που σήμερα αγωνίζεται σε τεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν Wednesday είναι αυτή. Όχι. Sheffield FC δεν είναι ούτε η Wednesday, ούτε η United. Sheffield FC. Α, Sheffield, σκέτο. FC. Την οποία ο κόσμος γενικότερα μνημονεύει, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα που... ποδοσφαιρική, το πρώτο σωματείο που ιδρύθηκε. Το θέμα είναι ότι για να παίξει αυτή η ομάδα έπρεπε να αγωνιστεί και με κάποια άλλη. Ποια ήταν η άλλη? Ποια ήταν η άλλη? Εδώ σε θέλω. Ποια ήταν η άλλη? Η οποία άλλη, ούτε καν και εγώ τη θυμάμαι. Τη Σέβιλ τη θυμάμαι μια ζωή. Απλά θυμάμαι ότι στο γήπεδό τη έχει ταμπέλα η δεύτερη ομάδα που έπαιξε η Σέβιλ, α πούμε. Ότι είμαστε η δεύτερη ομάδα στον κόσμο που ιδρύθηκε. Α, η δεύτερη. Και έχει ένα γήπεδο, τι να σου πω, ας πούμε. Δηλαδή ένα έτσι. Μπαξέ. Ένα μπαξέ, ας πούμε, κάπου αγωνίζεται. Δύο πέτρες. Ούτε και εμείς την μνημονεύουμε αυτήν την ομάδα. Αλλά είναι ιστορική μέρα για το ποδοσφαιράκι μας. Ότι σαν σήμερα είχαμε την πρώτη, το πρώτο κλαμπ, όπως θα λένε και οι φίλοι, οι Βρετανοτρεφείς. Το πρώτο κλαμπ που ιδρύθηκε στην ιστορία του ποδοσφαίρου το 1857. Εμείς εδώ τι κάναμε στην Ελλάδα? Το 1857 εμείς τρώγαμε βαλανίδια κανονικά. Βαλανίδια, κάναμε φούντες στα τσαρούχια. Εξάτα από τσαρούχι τότε, φαντάζεσαι. Και κάπως έτσι, ναι. Πότε... τσαρούχι εξάτα από Nike με φούντα μπροστά. Η πρώτη ελληνική ομάδα ποια ήταν άραγε που ιδρύθηκε? Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Δεν θα ήταν, αφού λέει γριά. Υπάρχει, δεν υπάρχει πιο παλιό σωματείο από τον Ηρακλή? 1898 δεν γράφει πάνω ο Ηρακλής. Ναι, 1908 είναι. Υπάρχει όμως. 1908. Ναι, 1908 επίσημα σαν Ηρακλής. Α, νομίζω. Αλλά προηγήθηκε ο όμιλος φιλομουσών από παλαιότερα εποχή. Υπάρχει, μου είχαν πει. Ποια είναι παλαιότερη ομάδα? Είναι κάπου στην προοδευτική. Προοδευτική, αποκλείεται. Κάπου έτσι μια μικρή ομάδα, ρε. Θα βγει τώρα αυτό εδώ που τα. Κάποιο στατιστικολόγο, ο κύριο Κώστα. Μπορεί να τη θυμάται κιόλα. Εδώ το τσαχάλι που μιλούσε για μπάσκετ εδώ. Ο Χτσής να πούμε, αυτό θα ξέρει. Θα ξέρει, λες. Θα τα βρει αυτό. Παλαιότερη. Δεν κουκλάρω τώρα, βαριέμαι εγώ. Όχι, εγώ το κουκλάρω. Η παλαιότερη ελληνική ομάδα. Να μα πούνε εκεί στο Ιδροπόταμο χθε που πέσαν πιστολίδια. Ναι, μάλιστα. Σε 7 η ώρα εκεί έγινε χαμό. Πέσαμε από τα σύννεφα. Ναι, λέει σε οικισμό Ρωμά. Ρώμα λέγονται, παιδιά. Ρώμα του λέω. Απέτυχε εδώ η ιστορία. Οι ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει δεν πήγαν στον οικισμό, αλλά δεν πήγαν, λέει, μέσα λόγω. Επικινδυνότητας, όχι, κατάλαβα. Μάλιστα. Δεν μπαίνεις εκεί πέρα. Διαβατήριο θες. Μάλιστα. Ποια είναι η παλαιότερη ελληνική ομάδα, κανένας δεν μας βοηθάει. Ποιο, ρε, τίποτα. Τώρα μόλις ο Βρίστρου θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Ναι, όχι. Δεν μας το. Ναι. Το Θεσσαλονίκη καθώς κατέχει τα προοδευτικά χρονολογικά στη διάδοση του ποδοσφαίρου στο ευρύτερο ελληνικό χώρο. Βέβαια, στις αρχές της δεκαετίας του 1890 δημιουργήθηκε η ομάδα της Union Sportive, που την αποτελούσαν Ιταλοί, Άγγλοι, Γάλλοι και Βέλγοι, κάτοικοι της οθωνομανακουρατούμενης νύφης του Θερμαϊκού. Βεβαίως, Union, είχαμε. Union Sportive, είμαι εγώ, να ξέρεις. Να μαθαίνει ο κόσμος εδώ, Θεσσαλονίκη. Το πρώτο ελληνικό ποδοσφαιρικό σωματείο ήταν ο Όμιλος Φιλομούσων. Ναι. Όπως και είπαμε, ο σημερινός Ηρακλής Θεσσαλονίκης, που για το λόγο αυτό φέρει την προσωνυμία Γυρεώσα. Κανονικότατα. Έχουμε την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα και είχαμε και το πρώτο κλαμπ, έτσι. Και είχαμε το πρώτο κλαμπ, μάλιστα, με κοινοτικούς. Ναι. Με κοινοτικούς, πρώτοι εμείς. Πήραμε. Είχαμε Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς, Βέλγους, τα πάντα μέσα στην ομάδα Union. Ωραία, ψήνομαι κανονικά να επανασυστήσω. Τι λέω, έχω παίχτη απόγονο του Ικάρντι, ρε. Να επανασυστήσουμε αυτή την ομάδα εδώ, να φτιάξουμε την Union Θεσσαλονίκη και πάλι εδώ υπό την αιγίδα του Λογαριασμού. Όπως έλεγαν τέτοιοι, λέει, αν δεν έλεγε ο Μεταξά, το όχι, λέγω τώρα θα ήμουν Μίλαν, ρε φίλε, και θα κυκλοφορούσαν Φεράρι. Καλά, το μόνο σίγουρο. Κάποιο ΝΑΤΟ θα έβλεπε. Θα είχαμε πιτσαρίες. Ωραίες. Δεν θα είχα τώρα, γιατί εδώ πέρα έχω Πρίγιοβιτς, έχω τον Γιουνέζα. Θα έλεγα έχω Μάουρο Ικάρντι τώρα. Πώς έβλεπα προχθές. Έβλεπα Master Chef Junior και βάλανε στα παιδάκια να φτιάξουν πίτσες. Ναι. Και λέγανε εκεί οι κριτές ότι η πίτσα που κάνανε τώρα 8χρονα παιδάκια ήταν καλύτερη από την μέση πίτσα του delivery. Ωραία, φίλε, ρε ζηλίκια. Ένα 8χρονο.
Και δεν απέκει και πολύ από την πραγματικότητα, διότι εντάξει, πετάμε εκεί τη ζύμη, ας πούμε, πετάμε και, και το πιο φτηνό. Ναι, να φουσκώσει και το πιο φτηνό αλαντικό. Βέβαια. Μετά σε φέρνει την υπερδίψα τη κολάση. Την υπερδίψα και τα μαλόξι πηγαίνουν στην σύννεφο καούρα. Το καταλαβαίνει αυτό. Εντάξει, ναι. Είναι θεματάκι πίτσα. Ναι. Αν είχε πει ο μεταξά το ναι, το ναι, τώρα θα ήμασταν εδώ μια χαρά. Ρώμα πίτσα θα τρώγαμε. G7 και οτιδήποτε. Τα βλέπαμε και μπαλάρε. Ε, μπαλάρε και τι κάνει τώρα, εντάξει. Α, θα βλέπαμε μεγαλύτερα ονόματα στην. Κοιτάξτε, θα βλέπαμε Πάκο Ερένα, θα έλεγα Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχω τώρα. Γκατούζο, θα είχαμε Μαλεζάνι, θα είχαμε Μαντσόν, θα είχαμε. Μαλεζά, όχι, Μαλεζάνι είναι Μαλεζά, όχι. Μαλεζά, όχι. Όχι, όχι, ήταν ο Στραματσόνι, ναι. Βέβαια που χάθηκε αυτή η ψυχή. Γκάτσο. Κάπου βρίσκεται νομίζω, κάπου στις Πολωνίες, κάπου ναι. Τέτοια πρέπει να είναι. Γκάτσο. Ο μεγάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού. Τι θα γίνει. 2-31-0-2-87-3-8 μετά την ιστορική κυρίες και κύριοι αναδρομή του λόγου επειδή 2-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνία, FM και νόμιμη. Μηνυματάκια αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Την κυρία μας Πούλα. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά. Εσύ που βρίσκεσαι χαμένη. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι. Γιατί είμαι χαμένη πουλάκι μου, καρφίτσα είμαι. Φεύγεις και έρχεσαι έτσι. Χάνεσαι, αχ, δεν πιάνεσαι. Ναι. Να το. Ποιητής Χριστοδουλόπουλος. Το έχει πει ο μεγάλος ναι, Μάκης. Ναι. Αχ, δεν πιάνεσαι. Όμορφα μάτια είσαι βράδυ. Πώς το λένε το φίλο που είναι κοντά σου. Είδες που χάνεσαι τόσο καιρό δεν ακούς, δεν το ξέρεις. Α, κάνεις δοκιμαστικές εσύ. Παίρνει αλλού. Ακούει άλλους. Στέφανος λέγομαι, πες μου. Τι κάνεις Στέφανε. Άμα βρω κούλα κάνω, άμα δεν βρω κάθομαι στα αυγά μου. Είμαι ήσυχο αγόρι. Τώρα που είπες για τα πιτσιρίκια μπαμπή θυμάμαι που είχα δει κατά δυο εκπομπούλες. Ναι. Και ήταν πιτσάκι, ήταν πιο μικρό. Τι είδες, ξεχάσαμε. Πήρε εκείνο την ποδιά, ήτανε, έκανε ωραία πράγματα. Ναι. Τα βάζουν κακόμενα, τρέχουνε. Σε χάνουμε κούλα, κάτι... Κάνετε αυτό, εκείνο. Ναι, κάτι έχει γραμμή σου, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Είναι η αλήθεια. Α, επειδή παίρνω από το κινητό γι' αυτό. Ναι, 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 κάνει κάτι γουρ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 γου
είμαστε, που είσαστε. Γιατί, χειμωνιάτικη μονίμως εδώ με τα χιονάκια μας, με τα έτσι μας, με τα αυτά μας, με τις παρεμβολές. Είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καλό σύμπαν. Γιατί. Τι να κάνεις. Δεν ξέρω γιατί. Μας πολεμάνε εδώ. Οι Ρώσοι μας ρίχνουν, οι Ρώσοι κατάσκοποι μας ρίχνουν παράσιτα. Ναι. Με δυσκολία σας έβγαλα. Ναι, τι να κάνουμε. Παλεύουμε παρόλα αυτά εμείς με το πρωινό ξύπνημα εδώ. Τα λέμε μόνοι μας, μαλλιάζει η γλώσσα μας. Ό,τι μπορείς. Εντάξει, ευχαριστούμε όμως που είσαι και εσύ μαζί μας, αρρωγός, σύντροφος, σύμμαχος. Στο πλάι μας. Πάντα κοίταξε, ναι. Εγώ δουλεύω για σένα. Έτσι το ξέρω. Όχι να το ξέρεις. Βεβαίως. Ακόμα και όταν λείπω. Έτσι, είσαι εδώ, μα απέχεις ή το αντίστοιχο. Απέχεις, μα είσαι εδώ. Θα κάνω μια αντιστροφή του στίχου. Ακριβώς. Έτσι, νοερός. Έτσι. Να σε καλά, κούλα μου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στις 6:31 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Να σηκώσουμε μανικάκι, να πιάσουμε και λίγο Champions League, λίγο αποτελεσματάκι. Γενικά σε χαλαρούς ρυθμούς η ημέρα, δεν έχει αμάν και τι και πώς. Να κάνουμε μια δοκιμαστική στο καφέ τώρα, να δω αν δουλεύει. Με αυτό το τάγμα των φραπέδων θα έπρεπε να παρελάβει πρώτο-πρώτο. Έτσι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, 6:37 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Τρία ματσάκια είχαμε τα ξημερώματα για το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από παράταση, Detroit Pistons, Philadelphia 76ers 133-132, New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers 116-109 και Denver Nuggets, Sacramento Kings πριν από λίγο 126-112. Καλημέρα στη γραμμή. Μας. Καλημέρα λοιπόν. Δεν πρέπει να είναι ο Ηρακλής η πιο παλιά ομάδα. Έτσι λένε εδώ οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι είναι ο Πανιώνιος ή και ο Απόλλων πρέπει να είναι η πιο παλιά ομάδα. Ναι, αλλά αυτές ιδρύθηκαν εκτός ελληνικής επικράτειας εκείνη την εποχή.
Οπότε λογαριάζεται ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Ελληνική επικράτεια. Ήταν... Δεν ήταν ελληνική επικράτεια και τότε ήμασταν Οθωμανική κτήση, ναι. Ήταν. Ναι, Τούρκοι τον ιδρύσαν. Άρα λοιπόν η πιο παλιά ομάδα είναι η Γαλατά Σαράι, τέλος. Μάλιστα. Φενερμπαχτσέ. Η πιο παλιά ομάδα πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί. Ψάξε τα βιβλία του Βελόπουλου. Ναι. Και θα το δει. Ναι, στο αρχαίο Αραντή παίζανε ποδόσφαιρο και στην έρημο τα Κλαμακάν. Τα Κλαμακάν. Που ήταν ελληνικέ βεβαίω. Και χειρόγραφε επιστολέ που είχε δώσει ο ίδιο ο Ιησούς στον Βελόπουλο. Τα χάλκινα βιβλία τη ΕΠΟ, διαβάστε για να δείτε που αγωνιζόταν. Και ο Μωυσής που έκανε τότε τον κανονισμό. Δεξί μπακ Διομίδης, αριστερό Ιάσονας. Κανονικότατα. Τα γράφετε. Τι μας κρύβουν, να είσαι καλά. Να ρωτήσω κάτι, Στεφάνε, πού έχεις μαγαζί? Στη Τούμπα, Ανατολική Στράκης 10-12. Η Μαρμίτα είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, να... Έλα. Okay, γιατί είμαι γείτονας, ναι. Έλα και να σου κάνω καϊφέ. Πάνε Δευτέρες. Δευτέρες πάνε. Ο Κομίνης έπαιζε στο Τουταγχαμών τότε εκεί πέρα, ήταν υπουργός παιδιάς. Μάλιστα. Έγινε. Έλα, λοιπόν, γεια, ναι. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, ναι. Τι κάνετε? Τι να κάνω. Αλάνια. Αλά είμαστε. Αλάνια Σπορ. Ναι, βαρύσισε. Πότε... Και... Η Αργενή πότε είναι ασπόρτ, ε? Πότε? Αλάνια Σπορτ είναι η τουρκική ομάδα που παίζει Τζαβέλας. Υπάρχει η ομάδα. Αλάνια Σπορτ, έτσι λέγεται. Αλάνια, δεν την ξέρω. Ναι, και ο Μανιάτης εκεί πήγε. Ναι. Ναι, είναι καλή ομάδα. Ναι. Ναι. Α, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει, γιατί μας πειράζει. Πες τα δικά σου τώρα. Δεν έχουμε... Οι Ιουγκοσλάβοι λέει εδώ πέρα, ni te interesire, λέει, δεν έχουμε ενδιαφέρον. Α, μάλιστα. Αχα. Πάψανε τα ενδιαφέροντά μας. Τέλειωσε το Άρης ΠΑΟΚ. Κρύωσε σήμερα, Στέφανε. Όχι ακόμα. Όχι, α, με το Μηχανάκι, όχι, όχι, εντάξει. Το Μηχανάκι, αφού σε άκουσα εγώ του πριν. Είχε μια δροσιά, το έπαιξα λίγο μάγκας, κατευθείαν ξύπνησα. Ξυπνάς γρήγορα, βέβαια. Δεν μου λες. Σου λέω. Φόρμα. Έχεις πέτσινη φόρμα. Έχω. Δεν είναι θερμόμενη. Είναι θερμενό. Είναι θερμενόμενη. Είναι. Βάζεις εκεί την πρίζα στο μηχανάκι. Ναι. Στο μηχανάκι. Ναι. Τι μηχανάκι έχεις. Κοίταξε εδώ. Ανάκριση. Κοίταξε εδώ, είναι Ελλάδα, δεν είναι Ελβετία. Μήπως έπιασε δουλειά στη ΣΥΑ. Ναι. Που λέγαμε χθες. Μήπως. Πολλές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις. Μήπως. Ένα σκούτερ έχω, 200 Κίμκο. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Θα πάρει μια μπεμβέ να έχει τέτοιο. Ναι. Καλά, η στολή λίγο ακριβή είναι, αλλά... Μπεμβέ μηχανή, να πάρεις ή μπεμβέ αυτοκίνητο. Μηχανή, ρε. Α, θα ζεσταίνομαι δηλαδή να πάρω μπεμβέ μηχανή. Ναι, θα... Γάντια θερμόμενα έχει. Θερμόμενα. Ναι. Θερμόμενο είμαι εγώ. Ναι. Μπότες, θερμόμετρες. Κράνος. Εξάρτηση. Μαλάσκα. Μάλιστα. Και ζακέτα να πάρεις. Ξέρεις τι, το πρόβλημα σου είναι σένα. Ναι. Όλοι διορίζονται. Ναι. Και η δασκαλίτσα εκεί πέρα είπες ακόμη, διορίστηκε εσύ. Ναι. Τι κάνει και σου φωτιάρι σου κουμπά. Ναι, τίποτα, τίποτα, άστο, μπάμπι μου, τίποτα. Στο μάλ το γραφείο πήγε. Κόντρα, στο ο Βάλ γραφείο πήγε να δεν κάνει τίποτα. Ναι, λαμπογιάλιας παίρνει, λαμπογιάλια. Μετά θα βγαίνουν δημοσιεύματα, θα λένε αποσπάστηκε ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι, στα γραφεία της ΕΡΤ. Εγώ τελείωσα τώρα, αλλά δεν έχω να πω. Έγινε. Πέστουν εκεί πέρα, σου βρήκα μια θέση, γιατί δεν τα βρήκα πραγματικά. Άντε, βοήθα λίγο. Άντε, συγχαιρετούμε, γιαγιά. Εγώ λέει δεν έχω άλλα να πω. Βάλε με στο παιχοδέ της Ελβετίας να έρθω εκεί πέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, λαγόρι μου. Τι έγινε, πώς είμαστε? Τι έπαθες, γιατί? Δεν ξέρω, τα παράθυρα πέρασαν τώρα από το ανοιχτό παράθυρο, κάτι συνέβη. Μα ανοιχτά παράθυρα κοιμάσαι ακόμη? Ναι, ρε φίλε. Τόσο θερμός. Σκηνάκια κάνεις, διαβίωση, χειμερινή. Ναι. Όχι, έτσι. Α, τι είχαμε. Καλά. Άλλα εδώ. Στον αγώνα είμαστε.
Ακούμε, κανά. Τι, βαρύς, βαρύς, βαρύς. Άστο, καλά είναι. Έρευνα. Τι θες να σε πω, διάλεξε. Πες μου θέμα, πες μου κατηγορία. Είχες κανένα blackout εχθές και κοιμήθηκες με τα παράθυρα. Θα σε ερευνήσω. Θες να σου πω τι δεν πρέπει να τρώμε το πρωί. Ναι. Ε. Ναι, πίτσα έφαγα όμως. Ωραία. Πίτσα, πίτσα χθεσινή. Ναι, το καλύτερο πρωινό. Ωραίος. Το καλύτερο πρωινό, πίτσα χθεσινή. Πεπερώνει και όλο λίγο καυτερό πάνω. Ναι, 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 ναι. Ναι. Τι μαργαρίτα, ρε. Μαργαρίτα σαν τα γεμιστά χωρίς κοιμά. Μαζί σου είμαι, μαζί σου. Και τα κασέρια τώρα. Μ' αρέσει η μαργαρίτα και εμένα. Μαργαρίτα ζορμπαλά να φας. Και μας έχουν κάνει έτσι, να τα πούμε και αυτά, μας καταντήσανε και μας έχουν κάνει έτσι να ντρεπόμαστε να παραγγείλουμε μαργαρίτα. Να ντραπείς, ρε μαργαρίτα, φανεί τώρα. Ενώ βαθιά μέσα μας την θέλουμε. Τι θέλουμε, ρε. Μ' αρέσει το κασεράκι, ρε. Φάρε τόσο να ψούμε με κασέρι, ρε. Μαζί σου με μαργαρίτα, ναι. Τι είναι, τι γίνει, τι. Εντάξει, καλά. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως. Δεν θυμάσαι μια παλαιότερη έρευνα που είχαμε κάνει εδώ στο Λόγο Επειδή, η οποία έλεγε ότι η πίτσα είναι πιο θρεπτικό πρωινό από ένα μπολ δημητριακών. Ναι. Όλη πίτσα πρωί. Βεβαίως. Αφήστε τα δημητριακά. Αφήστε σαλιάρδες, βρώμες, τέτοια. Χίπηδες και. Χίπστερς, πώς τα λένε αυτά να πούμε. Τεμπέλγα, κουστούμι γραβάτα. Βλέπω εκεί πρωί όλοι κουστούμι γραβάτα. 30.000 ευρώ λες και παίρνουν μισθό που μπολ δημητριακών. Και μπολ. Έντε βρε 300 ευρώ το μήνα παίρνει κουστούμι γραβάτα και λουστίν. Καφέ με μύτη χοντρική πέρα να πα. Έτσι, μόνο πιτσούλα, πιτσούλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το Δημητρία. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Και στο 11 η ώρα στο γραφείο με την γραβάτα μπάρε βρώμη. Πάει να βρω μια ρίγορα. Σε παρακαλώ, φάει λίγο υγιεινά. Πολύ καλύτερα είναι. Εννοείται. Τα έχουμε πει εδώ, τα έχει αποκαλύψει το Λόγο Επειδή. Λέει τι δεν πρέπει να τρώμε το πρωί. Όχι, λέει στο μπέικον, το ζαμπόν και τα λουκάνικα. Το πρωί. Τώρα από εκεί, ναι. Ελλάδος λέει. Μακριά λέει. Τα επεξεργασμένα κρέατα έχουν τρικάρατα που έχουν συνδεθεί επιστημονικά. Ναι. Με τον καρκίνο του παχιού εντέρου. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο δημοσίευσε μια λίστα με τα κορυφαία 10 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο. Και μέσα σε αυτά είναι να αποφεύγετε τα νητρικά άλατα. Ναι. Νούμερο 1. Όχι λοιπόν φραγή σε μπέικον. Ζαμπόν και λουκάνικα. Το πρωί. Δεν το συνηθίσαμε. Συνήθιζες να τρως και εσύ τώρα μπέικον. Σε κανένα ξενοδοχείο, άμα πάμε. Ούτε ξενοδοχεία έχει ταιριά εδώ. Έχει. Εντάξει, μπέικον έτσι και έτσι. Εντάξει. Μια φορά βρήκα από. Τι? Πού ήταν αυτό, ναι, στα Γιάννενα. Στα λουκανικάκια Γιάννενα, και αυγά. Το θυμάμαι, το έχει αναφέρει πολλάκι ο φίλος μας ο Δημήτρης. Που είχε full bacon έτσι αβέρτα από μόνο. Όχι, σκίσιμο έτσι. Του σκίσαμε κανονικά. Όχι, λέει σε έτοιμα γλυκά και ντόνατς. Αυτά παρασκευάζονται με επεξεργασμένο λευκό αλεύρι και περιέχουν και πάρα πολύ ζάχαρη. Όχι, έτοιμα. Η ζάχαρη είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε την μέρα σας, διότι οδηγεί σε ταχεία αύξηση του ζαχάρου στο αίμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πεινάσετε ξανά νωρίτερα από το κανονικό. Ναι. Και θα αυξήσετε τις πιθανότητες σας για υψηλό ζάχαρο του αίματος που έχει αργή και διαβήτη. Άρα δηλαδή να μην τρώμε και μπουγάτσα γλυκιά το πρωί. Ναι, μην τρώμε έτσι. Θα ξαναπεινάσουμε. Τώρα με τον πουρέ κάνω τα ψάχνει βάλει χειροποίητο. Μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, ρε παιδί. Καλημέρα. Καλώ το να. Βάιος είναι. Γεια σου Βάι από το Γκένκ. Ναι, μπράβο, βέβαια. Βέβαια. Καλημέρα σας. Θυμάσαι περασμένη εβδομάδα που σου έλεγα ότι θα δούμε τον αγώνα στο Παντζανάκι. Ναι. Λοιπόν, μαζευτήκαμε, είδαμε τον αγώνα. Mm-hmm. Ο οποίος μου από τη Γερμανία ήρθε ειδικά να δει τον αγώνα στο σπίτι. Σοβαρά, ήρθε. Και μου λέει, πυρί πήγαινε να του βάλει στοίχημα. Ναι. Δεν παίζω στοίχημα ακόμα. Ο θείος σου Αριανός. Ναι, Αριανός. Μόνο ένα δεκαράκι. Μόνο ένα ευρώ. Λέω, δεν παίζω στοίχημα. Λέω, θα σου κάνω μια άλλη πρόταση. Μου λέει, τι. Λέω, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω, αν κερδίσει ο Άρης. Ναι. Θα πάω εγώ στο μπουτίκ του Άρη. Θα τα αγοράσω ένα κασκόλ και θα γράψω απάνω με πολύ αγάπη Βάιος. Ναι. Λέω, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ όμως, θα κάνεις και εσύ το ίδιο. Αμα. Λέει μέσα. Μέσα. Και πώς το μας λέει εσύ θα πας εκεί στον Άρη, τόσο σίγουρος είσαι. λέω για να στο λέω. Τελικά το κασκόλ περιμένει γιατί το Φεβρουάριο στο Ρεβάντ θα κατεβούμε 16 άτομα από το Βέλγιο να δούμε τον αγώνα. Sold out από τώρα και θα ανακοινώνουμε. Σούφου πάω γκένκ. Γκένκ. Ναι, έχουμε κλείσει ήδη τα εισιτήρια αεροπορικό. Μ' αρέσει. Δηλαδή τώρα εύχομαι μόνο να γίνει ο αγώνας. Γιατί αν δεν γίνει, εντάξει, θα περάσουμε καλά στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό είναι. Δεν σε χάλασε, σιγά μπορεί τώρα. Γιατί να μην δεν γίνει, αλλά θα μου πει τώρα με το ελληνικό πρωτάθλημα, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να υπάρξει κάποια αναβολή, όχι, κάποια μετάθεση αγωνιστικών. Όλα είναι μέσα, όλα είναι επιθαρρυντικά.
Πόσο είναι το εισιτηριάκι, πηγενέλα? Πηγενέλα, το κλείσαμε. Φεύγουμε 21 Φεβρουαρίου. Το κλείσαμε 34 ευρώ, πηγενέλα. Φίλε, ούτε Λάρισα με το κτέλ πανέλα έχει τόσο. Καβάλα είναι 30, πηγενέλα. Με το κτέλ. Κλείσε και εμάς ένα. 34 ευρώ. Να πάμε εμείς στο γκένγκ, ναι. 16 άτομα έχουν κλείσει εισιτήριο. Κατηγούμαστε. Τσάρτερ σχεδόν. Τίποτα. Πω 34 ευρώ. Απίστευτο, απίστευτο. Μάλιστα, μια χαρά. Τι ωραία. Κλείστε μας ένα live να έρθουμε εκεί να παίξουμε, να πούμε, στον απόδημο ελληνισμό του Βελγίου. Κανονικότατα. Πώς, έρχεσαι, μια χαρά έρχεσαι. Τι πετάγες Γιάννη Σαββατοκύριακο μετά. Εννοείται, ρε φίλε. Μάλιστα. Πώς το είδατε εκεί, περισσότεροι τι ήταν, ή μοιρασμένο ήταν το κλίμα? Όχι, ήταν μόνο δύο Αριανοί και όλοι. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν παοξίδες. Συντρούιντεν όλοι θα γίνουν. Συντρούιντεν. Δεν είχαμε κανένα. Οπότε δεν είχαμε. Συντρούιντεν να γίνεται όλοι. Δεν είχαμε ποτέ μεγάλες κηδείες. Οι δύο ήταν μουλοχτά εκεί. Δεν του πολύ έπαιρνε. Μόνο στο δύο πανηγυρίσανε. Ναι, πανηγυρίσανε. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά δεύτερο λεπτό όμως. Εκεί παγώσαμε αμέσως. Σφίξατε λίγο. Κι εγώ έσφιξα λίγο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου Βάιε. Βάιος. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Ωραίος, 16 άτομα τώρα λέει από το γκένγκ θα έρθουν να δουν Άρη Σπαλ. Εντάξει, τι σου λέω. Καβάλα πήγαινε, έλα, με επιστροφή που έχει δηλαδή και έκπτωση 30 ευρώ. Ωπορε, φίλε. Κανονικότατα. Αερόπλανα, τζάμπα. Με τα αερόπλανα από το γκένγκ πετάγεσαι, δηλαδή πίνει ένα καφεδάκι εκεί. Πίνει μια μοναστηριακή, τρως και τηγανιτέ πατάτε. Είναι. Ναι. Στο Βέλγιο έχουν τηγανιτή πατάτα παντού. Η φίρμα είναι βέλγικη. Ποια φίρμα? Η φίρμα έχει μια. Περισσότερες Βέλγικες είναι οι πατάτες κατά τη συγκεκριμένη. Τι μας κρύβουν, ναι. Η φίρμα Λουτόσα που δουλεύονται εστιατόρια που κάνουν και διαφήμιση. Τώρα θα περάσω εγώ να πάρω δημοσιογράφο μετά. Είναι Βέλγικη. Λουτόσα και άλλα τόσα θα του πούνε. Δώστε μας εδώ. Φίλοι μας. Παλαιός εστιατόρια. Μάλλον πατάτες εδώ πάντως για το πρωινό να μην τρώμε. Δεν μας έχει μπορούμε να τρώμε τις πατάτες. Αλλά λέω όχι γλυκά και ντόνατς. Όχι λύση γιαούρτια με γλυκατικές ουσίες. Ακόμη και τα τύπου light γιαούρτια τα οποία έχουν λίγες θερμίδες είναι συνήθως γεμάτα με τεχνητές γλυκατικές ουσίες και άλλα χημικά προϊόντα. Προτιμήστε απλό γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. Όχι σε muffins. Αυτά κανονικά πρέπει να τα διαβάσουμε μεθαύριο. Του όχι. Όχι. Τι δίνουμε όχι στο πρωινό. Όχι. Είναι λέει στην κορυφή της λίστας των πιο θερμιδικών τροφών για πρωινό. Περιέχουν ακριβώς ό,τι δεν χρειάζεται στο πρωινό σας. Επεξεργασμένο λευκό αλεύρι, λάδι, ναι. Ιβούτυρο και πολύ ζάχαρη. Ναι. Γενικότερα. Και όχι λέει σε ζαχαρούχα δημητριακά επίσης. Συγγνώμη ρε φίλε, ναι. Παίρνω εγώ το καφέ. Δεν θα φάω ένα μάφι. Τι θα φάω. Ένα. Όπου δουλεύει ο Πασχάλης, αυτά λέει όχι. Και μοιράζει το πρωί. Ωραία, φευγάτε. Πούντος άμα, φευγάτος τι. Κλαρινάκι ο Μπόι, Πασχάλη, πάβει τη μονάχο μου. Γενικά, πενθυμεράκι και. Πενθυμεράκι, τι έγινε. Και αυτό λουστρεί γραβάτα και σκαρπίδι. Ναι. Μήπως πήρε καμιά απόσπαση και ο φίλος. Λες, κανένα γραφείο. Δεν ξέρω. Ξαφανισμένο είναι κανονικότατα. Όχι, λέει σε ζαχαρούχα δημητριακά, τα οποία είναι λέει γεμάτα από υδατάνθρακε και ζάχαρη. Όταν τα τρώτε, το ζάχαρο στο αίμα σα ανεβαίνει γρήγορα και συνέχεια πέφτει απότομα. Κανανέ, λέει. Αν δεν θέλετε να καταρρεύσετε απότομα από ενέργεια στη διάρκεια τη ημέρα και άρα λέει, θα αναγκαστείτε να φάτε κάποιο ανθυγινό σνακ. Κανονικότατα είναι, δηλαδή λειτουργεί σαν εθιστικά. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα δεν τι κάνουμε και θα καταρρεύσουμε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ να κάνουμε εκπομπέ. Είμαστε γιάπη στο Τόκιο που δουλεύουμε 47 ώρε την ημέρα. Κάνουμε εκπομπέ. Είναι καλύτερο λέει να αποφύγετε να φάτε δημητριακά. Ανταυτούλα επιλέξτε δημητριακά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικέ ίνε και πρωτενε. Μία καλή ιδέα είναι να προσθέσετε τριμμένο λιναρόσπορο. Αυτό που το έγραψε, πώ λέγεται πάνω τον βρώτο. Οι επιστήμονε τώρα. Τριμμένο λιναρόσπορο. Ναι, τριμμένο λιναρόσπορο για να μην καταρρεύσει κατά τη διάρκεια τη μέρα. Τι μπέλχανε είναι αυτό που τα έγραψε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε το πρωινό μα, αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε μέσα στην ψυχή μα και στην ψυχοσύνδεσή μα φυσικά το λόγο επειδή. Αυτό είναι ο καλύτερο. Δεν έχει ούτε ένα ένσημο πάνω που τα έγραψε. Σίγουρα το λιναρόσπορο τριμμένο. Σιγά. Η δεύτερη ομάδα η οποία αγωνίστηκε απέναντι στη Sheffield FC, που ήταν η πρώτη ομάδα που δεν την ξέρει κανένα, είναι η Χάλαμ για του Λάτιν Στατσλίξ. Τη στατιστική, η Χάλαμ FC, η οποία έχει την ταμπέλα στο γήπεδο του, έχει την ταμπέλα loser, αλλά είναι σχεδόν σαν loser. The home of Χάλαμ FC, το σπίτι δηλαδή τη Χάλαμ FC, ιδρύθηκε το 1860. The world's second oldest football club. Το δεύτερο παλιότερο. Ποιο το έχτισε, ο Τζο Ιγκλισ από το σπίτι στο λιβάδι και μετά τη χάρα, ποιο το έχτισε. Τρελάθο. Το παλαιότερο, το δεύτερο παλαιότερο football club, δηλαδή. Εντάξει, δεν θα σε μνημονεύσει ποτέ κανένα εκτό από το λόγο επειδή που είναι η εκπομπή. Που έσετε, εδώ πρώτη να πούμε. Μιχάλη, η πρώτη μαζορέτα ήταν η Λόρα Ίγκλς εκεί πέρα. Είμαστε εκπομπή, προερχόμασταν δεύτερη. Κατά τα άλλα, στο αθλητικό γίγνεσθε, χθες κατατέθηκε η τροπολογία με την οποία
απελευθερώνονται τα στρέμματα ή μάλλον παραχωρούνται για 99 χρόνια. Έτσι. Τα 29.000, πόσα μέτρα είναι περίπου εκεί, 29.000 στρέμματα. 29.284 τετραγωνικά μέτρα στα πέριξ του γηπέδου της Τούμπας που άνοικαν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και στο Ελληνικό Δημόσιο. Ορίστε. Παραχωρούνται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ορίστε. Ούτως ώστε να προβεί πλέον να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή της νέας Τούμπας. Να τα συνεργασίες με το κράτος. Ούτε καν αγορά. Τα χάρισε. Τα λέμε κι αυτά. Τα παραχώρησε. Τα παραχώρησε. Δεν τα χάρισε. Τα χάρισε. Τα 9 χρόνια τι είναι. Τα χάρισε. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι. Άντε ρε Σαββίδη, άπλα εκεί πέρα να πούμε. Ρίξε τα λεφτά, πάρτα. Τελείωσε. Ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει όμως ούτε κάποια συμβολή οικονομική. Να με παραχωρήσει και εμένα 99 χρόνια στρέμματα. Αυτό είναι άλλο. Εγώ θέλω να κάνω για τον Καναδά δουλειά. Ναι, εσύ θέλεις να ασχολείσαι με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εμείς που είμαστε εναντίον του επαγγελματικού αθλητισμού και θέλουμε να γίνουν όλα τεχνικά. Εννοείται ότι είμαστε. Εγώ δεν θέλω να δώσει τον πάμε του. Βλαδό, είμαι πάνω και στου 6 σου χωράφι να σπείρω πράγμα. Θέλω να στείλω στο Καναδά εγώ τώρα. Έτσι είναι τώρα. Όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Δηλαδή, ξέρεις, με αυτές τις περιπτώσεις ανοίγει συζήτηση. Όχι, εσείς είστε ευνοημένοι. Δεν υπάρχει ομάδα και σωματείο σε αυτή τη χώρα που δεν έχει ευνοηθεί στον αθλητικό τομέα από τις κρατικές παρεμβάσεις, είτε μέσα από χορηγίες, είτε μέσα από παραχωρήσεις, είτε μέσα από χτισήματα γηπέδων, από το ένα, από το άλλο. Αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα φάση δεν είναι μόνο το θέμα της έκτασης, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτές και οι χρήσεις της γης, όπως οι όροι δόμησης, τα θέματα πάρκινγκ, δημοσίων χώρων και κοινόχρηστων χώρων, ο χωρικός και περιβαλλοντολογικός σχεδιασμός και τα θέματα αρχαιολογίας. Όπως δήλωσε μάλιστα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Φάμελος, ότι συνεργαστήκανε, λέει, 10 υπουργεία προκειμένου να. 30 στρέμματα θα δώσετε γύρω-γύρω μια υπογραφή. 30 υπουργεία. Χρειάστηκε, λέει, 10 υπουργεία γιατί το καθένα έχει διαφορετική δικαιοδοσία. 10 υπουργεία συνεργαστήκαν για να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα το θέμα της γραφειοκρατίας έχει ταλαιπωρήσει και γενικότερα λειτουργεί. Άμα τους πεις αυτούς μια παλάχυρο, οι δύο καϊδούρια να μοιράσουν, δεν μπορούν. 10 υπουργεία συνεργαστήκαν. 10 υπουργεία. Οπότε σιγά σιγά τίθεται το σχέδιο για την δημιουργία της νέας Τούμπας. Τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα αρχίσει και εδώ στα ραδιόφωνα και από χθες άκουγα κιόλας. Γίνανε όλοι πολεοδόμοι, κατασκευαστέ, λέγανε αυτά τα. Τώρα θα χτιστεί έτσι, η κερκίδα θα είναι αυτό, το σχέδιο θα είναι αυτό, η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι αυτή. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα σε αυτήν τη φάση. Ενώ δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Προφανώς και υπάρχουν σχεδιασμοί στην ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, ξεκάθαρη θέση όσον αφορά το πώς θα είναι το νέο γήπεδο. Πώς θα είναι. Μελέτες, μακέτες, είναι μακέτο αυτό. Το ίδιο θα είναι. Το ίδιο, το ίδιο θα είναι. Τι χωρητικότητα θα έχει, πολλά λέγονται. Θα είναι κάπου εκεί πέρα, ανάμεσα στις 30 με 40 χιλιάδες. 30 με 40. Κάπου εκεί μέσα θα πέσει. Για να δω, θέλω να δω πώς. Κάνα δύο χρόνια θα πέσει καυτά τζόγλουδε, άμα γίνει αυτό. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, δύο χρόνια μπορεί και. Άκουσα δύο. Να βλέπουμε ότι εδώ και η Αγία Σοφιά προχωράει. Παρόλο το ότι θα έχει απεργία. Σήμερα 24. 24 είχαν πει οι εργάτες ότι θα προβούν σε απεργία. Δεν πληρώνει, δεν πληρώνει, τι έγινε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Αγία Σοφιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Λαγόρι μου. Τι όνομα αδελφού σου γίνεται. Τι. Τι όνομα αδελφού σου. Τι όνομα. Τούμπα νομίζω δεν. Δεν μου τίθεται. Τι. Αρένα Στάλιν πάω κλίζα του Κακάρου. Γιατί λίζα του Κακάρου. Λίζα του Κακάρου. Ναι, είναι πολύ όμορφη και είναι και πάω. Α, εντάξει, αφού είναι πάω, ξάκι λίζα του Κακάρου. Κάνε ένα γκάλο που κάνε γκάλο. Κάνουμε ένα γκάλο. Ναι, εντάξει. Τσάω, τσάω, τσάω. Μόρτορ στάδιο που θα κάνει. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ονομαστεί κάπως το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ καταρχήν δεν διαθέτει κάποια εμβληματική μορφή η οποία θα μπορούσε να υπερκεράσει και να υπερισχύσει έναντι κάποιον άλλον, τόσο ώστε να λάβει, πως ήταν ας πούμε τη Νέα Φιλαδέλφεια, λεγόταν Νίκος Γκούμας. Νίκος Γκούμας. Πως λέγεται το Χαριλάου Κλεάνθης Βικελίδης. Μακριά δεν μ' άρεσε βιβλίο. Πως λέγεται το ηλιοφόρο Αλεξάνδρος Απόστολος Νικολαίδης. Τα δύο αωράκια. Ναι, τα δύο αωράκια. Το Καραϊσκάκης παραμένει Καραϊσκάκης, δεν έχει κάποια άλλη ονομασία. Πηγάδια, έχει κάποιο όνομα. Το Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, το Γάλεο, Σταύρος, ναι. Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, το Γεντί Κουλέ στην Κρήτη. Καφτατζόγλιος. Ναι, Ζωσιμάδες αυτό δεν έχει τέτοιο. Δεν ξέρω ποια άλλα γήπεδα έχουν ονόματα. Ο άλλο του Παναθηναϊκού, πώς τον έλεγαν,
τον Παναθηναϊκάκη, όπως το λέγανε. Απόστολο Νικολαίδη. Μπράβο, ναι, έτσι λέγεται το γήπεδο τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα. Έτσι. Δεν υπάρχει. Νομίζω θα λέγεται στάδιο Τούμπα. Άρα ξεκινάμε γήπεδο. Σήμερα από εδώ το δημοψήφισμα. Στείλτε μήνυμα και πείτε μα πώ θα λέγεται το γήπεδο. Βέβαια, η ονομασία του η επίσημη είναι στάδιο Τούμπα. Γιατί στάδιο ήταν. Στάδιο, ναι. Είχε κουλουάρ, είχε ταρτάν. Νομίζω ότι στη νέα του μορφή θα έχει μια πιο ποδοσφαιρική προσέγγιση. Βέβαια. Κάνα σκούδα λε. Όχι. Εννοώ ότι δεν θα έχει το κουλουάρ δίπλα, θα είναι ο κόσμος μία ανάσα. Κουλουάρ! Κανονικότατα. Τα τάνια, τα θα είναι μία ανάσα από τους. Μία ανάσα, αυτό είναι που φοβάμαι. Από τι ανάσα. Παίχτη, αυτό το Mordor Stadium θα λέγεται αυτό το μία ανάσα. Κανονικότατα, κανονικότατα. Ork Stadium. Εντάξει, θα αλλάξουν τα δεδομένα, κάνεις, θα εξευγενιστεί νομίζω εδώ. Και ο λαός σίγουρα. Δεν θα εξευγενιστεί, α πούμε, σε ένα καρεκλάκι εκεί θα έχει. Ναι, με το πλέξιμο θα έρχονται. Θα έχει κηλικία, θα έχει τουαλέτες. WiFi free. Κανονικότατα. Για πόσες μέρες θα είναι αυτά. Λες, δύσκολα. Δεν θα διατηρηθούν. Πώς δεν διατηρηθούν. Δώσε κανένα πέναλτι όπως έδωσε τον Τζανακάκη, αλλά να είναι ο μάτος μέσα στη Τούμπα σε κανένα σοβαρό αγώνα. Ναι, τέτοιο ναι. Πέναλτι δώσε. Ναι. Θα σε πω εγώ πόσο θα διατηρηθούν αυτά τα καρεκλάκια. Δεν ξέρω τώρα, μήπως. Να, ξέρω εγώ, έρχεται εδώ επαναληπτικός ΠΑΟΚ. Δεν έχει την καινούριο τέτοιο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μήπως ξεκινήσει από εκεί τα γένεια της κατεδάφιση. Θα έρχεται τα JSB από εκεί. Μου βάλει ο Σαββίδη, σου λέει, κάνε εδώ κανένα έτσι περίεργο, δώσε κανένα offside. Να μην πληρώνω τις μπουλντόζες. Τώρα μην παίρνουν μπουλντόζες, δεν θα αφήσουμε μια και καλή το. Το γήπεδο. Οπότε ίσως νομίζω, ίσως γιατί λεγόταν ότι πέρυσι θα ήταν η τελευταία σεζόν του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Αλλά δεν έδινε τα στρέμματα, η υπογραφή δεν πέρανε. Δεν πέρανε και υπογραφή, αλλά. Ήθελε να ξεκινήσει αυτό με την υπογραφή. Ήθελε να ξεκινήσει με την υπογραφή, αλλά και συμβολικά νομίζω ότι θα ήταν άσχημο. Όχι άσχημο, συμβολικά έτσι για του λάτρε σημειολογία. Ο ΠΑΟΚ υπολόγιζε, α πούμε, ότι του χρόνου θα πανηγύριζε στο παιχνίδι με τον Πλατανιά το πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα και μετά θα το ξυλώναν το γήπεδο. Να αποχωρούσε από μια χωριά να γκρεμιζόταν η Νέα Τούμπα χωρίς να πανηγύρισε κάποιο πρωτάθλημα. Ναι. Θα ήταν κάπως έτσι. Άρα λοιπόν, Μπάμπη, τώρα για δύο χρόνια βγάζουμε μια άδεια καντίνα στο Καφτατζόγλιο και μετά την παίρνουμε πάνω. Καφτατζόγλιο, πάμε ναι, Καφτατζόγλιο, πιο κρύο γήπεδο. Κρύο, αλλά θα παίζει ΠΑΟΚα. Για. Έχει πολύ λαό. Ναι. Εντάξει, τώρα καντίνε εκεί που να τοποθετηθεί. Είναι και πιο δύσκολα και για τι καντίνε. Ναι, ναι. Καφτατζόγλιο έχει κεντρικού δρόμου, δεν μπορεί να πω τα πολύ. Ενώ στην Τούμπα μετά που θα μεγαλώσει, πώ θα γίνει. Πώ θα μπουν οι καντίνε. Πάλι δρόμο. Καταρχήν δεν θα έχει καντίνε. Θα έχει ρε φίλε. Θα γίνεται Τούμπα χωρί καντίνα, βρώμικο. Θα έχει τα δικά σου τα εστιατόρια τώρα. Τι τώρα θα πάω μέσα να φάω μπράντσα αυγά τώρα. Θα έχει την Τούμπα τώρα. Αντί για ένα λουκάρικο, βάλει με ένα σουφλέ σοκολάτα. Γιατί όχι, ναι, αφού πλέον μπαίνει μέσα σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Άσε να δω τώρα το τουμπιότι να τροϊσούσει μέσα στο. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ βεβαίω με του ιδιοκτήτε τη καντίνα πώ αντιμετωπίζουν το έργο ανάπλαση και ανακατασκευή και αν επηρεάζει αυτό το επάγγελμά του. Γιατί νομίζω ότι πρώτοι που θα γνωρίζουν αν θα περνούσε τροπολογία θα ήταν οι καντινιέριδες. Σίγουρα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καντίνα. Αυτούς πρέπει να πάρουμε πραγματικά τηλέφωνα. Θέλουμε να μάθουμε. Αντί να αφήσουμε την πύρα, θα πήρουμε μήλο κλέφτη τώρα. Τι να όχι, μωρέ, δεν θα έχει μέσα μπέργκερ, τέτοια αυτά. Σινεμάδε. Όχι, ρε φίλε, τι σινεμά. Σε παρακαλώ, πώ είναι. Τι σινεμά. Τι σινεμά, αν πει ο Παοξή μέσα, δει σινεμά, θα στρίξει καλά του offside. Θα αρχίσει να φωνάζει τον ηθοποιόρε. Σε παρακαλώ. Σινεμάτο, κανονικότατα. Λοιπόν, 7 και 1 πρώτο λεπτό θα οδηγηθούμε στην μικρή μας την ανάπαυλα. Δεν ξέρω, είδες την κηδεία που κάνανε. Τι στη Μηχανιώνα. Στην ηχθιαγορά. Ωραία, ωραία. Καλά εκεί, το τι χουλιαμά πρέπει να έχουν. Κανονικότατα με τα κρύα, με τους πάγους, με τα ψάρια. Εκεί είναι όπως είναι η λαχαναγορά, τέτοιοι είναι εκεί. Σκληροπυρηνική όλοι. Σκληροπυρηνική και είναι εκεί ποιοι οι περισσιοί στη λαχαναγορά πρέπει να υπάρξουν παραπάνω. Παντού είναι έτσι. Παντού είναι, παντού είναι τα εκεί. Μα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά. Αλλά και στη Μηχανιώνα. Αλλά είναι χρηματιστήριο των ψαριών, φίλε, είναι εκεί πέρα, να ξέρει. Ναι. Και εκεί ξεκινάνε οι τιμές. Πόσο θέλει που θα πουληθεί. Ναι, έτσι πάει. Ας πούμε, νόμος προσφοράς και τη ζήτηση. Να πάσει τώρα στο εστιατόριο να φας λαβράκι, ανάλογα πώς το ξεκινάει η Μηχανιώνα, φίλε. Ανάλογα τι έκανε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με τον Άρη. Τώρα αυτός, ας πούμε, ο ηχθιέμπορας και οι εργάτες εκεί κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πάρτε τζάμπα. Πριν δύο αγωνιστικές έδρου και τζάμπα γάβρο. Ναι, κανονικό. Είδες, άμα πάει καλά ο ΠΑΟΚ, θα είναι φτύνο το ψαρέμα κερδίσει. Αν χάσει τα όγκα, πάει. Κηδεία τώρα τα άλλα, θα σου λέγανε φάρε το. Θα σαρδέλα 25 ευρώ. Κανονικότατα. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες ομάδων και κρατών, σημαίες ψωμιάδι, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000 231-0287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας εδώ με το Λόγο Επειδή FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και Λόγο Επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται προφυλακιστέ στον Κορυδαλό ο Γιάννος Παπαντονίου και η σύζυγός του. Εντάξει σάλια τώρα. Τι σάλια αφού μπήκανε. Μπήκανε ρε φίλε αυτό το σύστημα να πούμε και το Τσουκατζόπουλο 230 χρόνο φάγα λεφτά τους βάζουν στα 90 χρόνο φυλακή τώρα. Μα τόσο, κόσμο, τόσο καιρό ο κόσμος δεν ζητούσε δικαιοσύνη. Ναι, δεν ζητούσε κάποιοι... δικαιοσύνη. Μα δεν μπήκαν φυλακή. Τι? Δεν μπαίνουν φυλακή. Θα βγουν σε ένα μήνα. Το θέμα λόγω είναι γύρα ότι... ναι, το θέμα είναι ότι μπαίνουν εσύ. Έφαγα. Πέρασα. Έφαγα και εγώ 90 χρόνο βάλε με φυλακή. Ατρώ από τώρα λεφτά. Τι να κάνουμε, του σκοτώσουμε. Ποια είναι η λύση. Του πάρει τα λεφτά, ρε. Αναδρομικά. Αυτή είναι η λύση. Πάρε τα λεφτά, μάγκα. Πάρε τα 30 σπίτια που χτίσανε εκεί πέρα. Δεν φυλακιστούν και δεν τιμωρηθούν. Δεν θέλω εγώ. Δεν θέλω να του βάλει φυλακή. Αυτού θα του δώσει 200 ευρώ το επίδομα το έδια του θα πάρει όλα να ζήσουν τα υπόλοιπα του χρόνια. Θα πρέπει να προβεί και στι σχέσει και στο ένα και στο άλλο. Άιντε τώρα φυλακή, εσύ ένα μήνα, σου ήταν θα κάτσουν εκεί με τα ερκοντήσουν. Ένα σε ένα μήνα πίσω. Αλλιώ αν ούτε και αυτό. Άιντε πάσο για να. Δεν μπερχανάδε. Στη φυλακή σου άρα κάνω. Βέβαια, τι Τσουκατζόπουλο τι έκανε. Τριτιπέμπτη 700 μπότοξ με έκανε η άλλη. Παπαγεωργόπουλο το ξεχνάμε λίγο, ε. Εκείνο. Το ξεχνάμε λίγο. Άλλο λαμόγιο που εκεί πέρα. Αφήνουμε απ' έξω. Τι υπογραφή του. Εκείνο ο δήμαρχο μα έφαγε. Ίδιοι είναι. Όλοι αυτοί είναι ίδιοι. Δεν τα αναφέρουμε όμω. Τι δεν αναφέρουμε. Εστιάζουμε μόνο σε αυτό. Είμαι νεοδημοκράτη, με περνά σε μένα. Δεν ξέρω, δεν λε τον Παπαγεωργό. Γιατί δεν λέτε. Εγώ να στα πω. Μα με ξέρω να πω. Δεν κόνε με Γιωργάρα από εκεί πάνω. Γιωργάρα από στέλιο αυτή είναι. Τι νομίζει να κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Τουλάχιστον υπάρχει μια πρώτη ένδειξη ότι σε άλλε περιπτώσει, σε άλλε εποχέ. Τι άλλε εποχέ. Φάγανε ένα σωρό λεφτά. Φάγανε από του πάρει πάρτου τα λεφτά. Και α του έξω με ένα επίδομα το έδνα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Έφαγε στα λεφτά του κόσμου τώρα. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και Champions League. Είχαμε παιχνίδια. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάγκερ Μονάχου. Είχε ένα καλό ημίχρονο. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Τον εστοχή. Μέσα σε δύο λεπτά κατέρευσε με γκολ τον Μαρτίνεθ και Λεβαντόφσκι. Τήθηκε με 0-2. Λίγα και λίγα ήταν. Δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Η ΑΕΚ ήταν όμω, φίλε, εντάξει, μπορούσε να βάλει γκολ. Να προηγηθεί κιόλα. Να σου πω καλά μπάλα, καλή μπάλα. Μας φάγανε οι πρόβες και οπότε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ούτε τα ποδόσφαιρα. Μιλάμε χάτζα τώρα. Εντάξει, για να είσαι και εκεί με την Μπάγκερ. Όχι, ρε, ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν το περίμενα. Πολλοί θα το παίζανε άσο-άσο και πολλοί θα βλέπανε πεντάρες, εξάρες, αυτά, ιστορίες. Εντάξει, μόνο το λόγο επειδή τι προέβλεψε εδώ πέρα. Μέχρι το 60 το καλά το είδε το μάτσο. Το έβγαλα το σκοράκι εγώ. Σύντομο 0-2 το δώσαμε κανονικότατα. 0-2. Όχι, πρέπει να το έχω αυτό. Ναι, 2-2-2-2 το δώσε για κάποιο λόγο που κανένα δεν μπορεί να καταλάβει. Κατάλαβα εγώ, αλλά έπρεπε να πω. Για το πρώτο ημίγρο. Που να βάλει δύο γκολ στην Μπάγκερ, είναι δυνατόν. Άνετα. Άμα δει μέχρι το 60. Δεν το είδα το μάτσο, οπότε δεν μπορώ να κρίνω, αλλά ήξερα εκ των προτέρων. Είδατε, ήξερα εκ των προτέρων. Αλλά Πατμανίδη, είσαι ένα. Το σκόρι, οι προφητείες εδώ μα ευνόησαν και μα μερίμνησαν. Young Boys Valencia 1-1, το δώσαν και δύο σκοράκι 1-2, δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορέσαμε. Για να σπρώξουμε τη Βαλένθια προς τη νίκη. Manchester United, Juventus, 3-0 είχε δώσει τη Manchester. Δύσκολα χλωμάει σου. 1-1 το δώσα εγώ. 0-1 η Juventus με τον Ντιμπαλά από το 17 να βάζει μπροστά την ομάδα του Τουρίνο. Καλά, η Juventus έπαιξε διαστημικό ποδόσφαιρο χθες. Μπήκε κάποιο μέσα εκεί, βγήκε selfie με το του πήρε το κινητό. Ο Κριστιανό. Ναι. Όσοι βγήκαν selfie κανονικότατα. Real Madrid τη Πινιέζν. Πάλι δυσκολεύτηκε. Εμεί τη λέγαμε 4 και 5. Πάλι. Ότι θα μοιράσει με την ψυχή στο στόμα η Real Madrid 2-1 επί της Πινιέζ. Προχύθηκε 2-0. Το βλέπω βόλτα. Δύσκολα είναι. Έρχεται για εδώ αυτός τώρα. Διανύει περίοδο κρίσης όπως φαίνεται η Real Madrid που προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της μετά και την φυγή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Για αυτούς που λέγανε, έλα μωρέ τώρα τι κάνει μέσα ο Κριστιάνο, η Ντίβα. Όλη η ομάδα αγωνίζεται για αυτό, να το ένα το άλλο. Και βλέπουμε πώς έχει αναπροσαρμόσει και το παιχνίδι της Ιουβέντους και πόσο πιο ισχυρή έχει γίνει μέσα με τον Κριστιάνο. Διότι και τίποτα να μην κάνει ο Κριστιάνο, μόνο που έχουν τα μάτια τους όλοι στραμμένα εκεί. Όλη η άμυνα, όλη άμυνα είναι εκεί εστιασμένη. Κριστιανούλης. Λοπετέκι, έλα, ο Λεμονής σε γυρεύει. Λέμε, κάνει άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο κανονικότατα.
Ρώμα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3-0 και αυτό το βλέπαμε χ, νομίζω και δύο. Τίποτα, ναι, πια. Να, η ΤΣΣΚΑ μας έριξε τον κουβά επειδή κέρδισε τη Ρεάλ, σου λέει ότι θα πάει να συνεχίσει, αλλά και η Ρώμα είναι καλή, είναι καλή. Το έχει δείξει από πέρσι, μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει στους 4 του. Ναι, Μανολάς να πω. Παστοθόπουλε, κάτσε σκάι, λέει. Έτσι, Κώστας Μανολάς εκεί, 3-0 και φέτος ότι φαίνεται ότι ο κορμός αυτός έχει διατηρηθεί και ότι θα πάει για καλά πράγματα. Σαχτάρ του Ντόνετσκ με τη Manchester City 0-3, ξέσπασε η City σε αυτό το παιχνίδι. Καιρός ήταν, Σαχτάρ, το δώσαμε το διπλό μας. Εντάξει, ναι, 0-2-1-2. Δεν βρήκαμε το σκοράκι, αλλά το σημείο το βρήκαμε. Καλά, εντάξει. Χόφενχάιμ Λιόν 3-3. Το εγώ το είχα δώσει 1-1 το χικάκι, το βγάλαμε. 2-1 το δώσε εσύ, ότι έβλεπε την αγαπημένη σου Χόφενχάιμ. Νάγκελσμαν αυτό, Νάγκελσμαν. Νάγκελσμαν, αλλά δεν τα κατάφερε. Πλούσιο γεμάτο παιχνίδι με εναλλαγές, με διακυμάνσεις. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας. Και Άγιαξ Μπενφίκα, εδώ δικαιώθηκες. Και εδώ έβγαλα δεύτερο σκορ. Νάτος. Δύο σκοράκια βγάλαμε. Κυρίες και κύριοι, Άγιαξ Μπενφίκα 1-0 το δώσαμε. Πιτσιρικάδες κάνουν όρια. 2-0 το δώσες εσύ. Ο Άγιαξ φαίνεται ότι. Πιτσιρικάδες περνάνε. Έχει καλό μέλλον. Θα περάσει μαζί με την. Όπως όλα δείχνουν, μαζί με την Μπάγκερ. Θα είναι δύο ομάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση του. Άνετα. Του Champions League. Για σήμερα το προγραμματάκι μας και φυσικά και τα. Οι προφητείες μας, κυρίες και κύριοι, περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Πρέπει να δούμε όμως και λόγω και τη συνδυαστικά το τι συνέβη, το τι συνέβη και στις προηγούμενες αγωνιστικές. Σήμερα λοιπόν στις 8 ή καλύτερα στις 8 παρα 5, Μπριζ Μονακό. 24 δεν έχουμε σήμερα, για να σημειώσω. Για να δούμε τι έχουμε. 24. Μπριζ Μονακό, τι είχε γίνει την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα τι είχε κάνει. Βάλω και τα τέτοια. Βάζουμε εδώ τα στατιστικά μας, κυρίες και κύριοι. Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι. Τώρα δηλαδή τα ανοίγουμε. Η Μπριζ είχε ιτηθεί από την Ατλέτικο. Όχι, ναι, το προηγούμενο αγωνιστική είναι στις 3.10. Άρα σωστά είμαστε. Ναι. Είχαμε σολαβήσει. Η Μονακό έχασε 3-0 από την Ντόρτμουντ. Ναι, και η Μπριζ ιτήθηκε 3-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτη. Μάλιστα. Μπριζ Μονακό. Άρα λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ πάει χ. Τώρα αυτό με χ χάνουν και δύο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Τι γίνεται τώρα? Μονακό, τι αυτή η Μονακό τώρα? Εγώ θα παίξω Μονακό, ρε. Μονακό θα μπεις. Μονακό θα, ναι, ναι, Μονακό θα παίξω. Μάλιστα, πόσο? 1-2. 1-2 θα το δώσω εγώ. 1-1 θα κοντραριστούν και δεν θα έχουμε νικητή στη σημερινή αναμέτρηση. Στο που είμαστε τώρα εδώ, χάσαμε τα τέτοια. Αϊτχόβεν τότε να. Αϊτχόβεν, κάτσαμε. Τα έχουμε με την ίδια σειρά. Έγινε. Πώς θα τα σημειώνω και να τα διαβάζω και αύριο. Βάλει σειρά. Αϊτχόβεν τότε να. Τελείωσε. Ίδια σειρά. Τελείωσε. Αυτό υπάρχει. Αν υπάρχει χημεία σε μια εκπομπή, φαίνεται. Αϊτχόβεν έχασε μέσα στην έδρα τη από την Ίντερ στην προηγούμενη. 1-2. Η Τότεναμ έχασε από την Μπαρσελόνα. Παίξε Τότεναμ τώρα. Τότεναμ λες, θα κερδίσει εκτός. Τότεναμ παίξε για να είναι κοντά. Μάλιστα, πόσο? 0-2. 0-2 θα το δώσω αυτό και αυτό. Πολλά χι βλέπω και χθες έβλεπα πολλά χι. 2-2 θα το δώσω. Δώσ' το. Γαλατά Σαράι, Σάλκε. Στις 10 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Σάλκε τι κάνει, ανέβηκε καθόλου ή είμαστε ακόμα χαμηλά και στο γερμανικό το πρωτάθλημα? Γιατί δεν είχε καθόλου καλό ξεκίνημα. Σάλκε, Μάιντς κέρδιζε τη Μάιντς προηγούμενη αγωνιστική. Έχει νίκες πολλές. Έχει αρχίσει και βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό της. Η Γαλατά ιτήθηκε από την Πόρτο με 1-0. Η Σάλκε τι είχε κάνει στην προηγούμενη αγωνιστική? Είχε παίξει Λοκομοτίβ Σάλκε 0-1 είχε βγάλει. Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι Γαλατά Σάλκε. Αυτό είναι ένα ωραίο χ τώρα να. Χ το βάζει αυτό. Αυτό το βλέπουμε, ένα χ τώρα. Πόσο? Πόσο? 1-1. 1-1 λοιπόν Γαλατά. 2-1 εγώ θα δώσω τους γείτονές μας στους Τούρκοι να κερδίσουν την Σάλκε. Λίβερπουλ Ερυθρός Αστέρας. Πώς γίνεται να κουβαδιάσεις εδώ όλη την Ευρώπη? Δεν τώρα υπάρχει περίπτωση. Θα ρίξουμε μια τεσσάρα εδώ. Εδώ το μόνο περίπτωση για να κουβαδιάσεις την Ευρώπη να παίξεις να κερδίσεις 1-0 μόνο. Ναι. Α, σε αυτό λες. Εντάξει, σιγά μωρέ τώρα. Σιγά τον κουβά τώρα. Πώς παίζουν οι σκορ και αυτά? Περασμένη Λίβερπουλ. Χι, ρε φίλε. 1-1. Λοιπόν, εδώ θα το δώσω εγώ. 3-1 θα βάλω εγώ. 4 γκολ δηλαδή σύνολο. Λοκομοτίβ Μόσχας Πόρτο. Λοκομοτίβ Μόσχας Πόρτο. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε γίνει προϊστορικά? Προϊστορικά τι έχουμε γίνει? Λοκομοτίβ Μόσχας Πόρτο. Κάτι μαμούθ. Τσουλού. Πόρτο. Η Πόρτο είχε κερδίσει τη Γαλατά. Πόρτο είχε κερδίσει τη Γαλατά. Η Μόσχα Λοκομοτίβ κέρδισε την. Έχασε από τη Σάλκε 0-1. Άρα σφίξαν τα Γάλατα για τη Λοκομοτίβ.
Τι να το δώσουμε αυτό τώρα. Να το δώσουμε. Εγώ... Να πάρει ένα χ. 0-1 να το βάζω από τώρα. Θα πάρει ένα χ Μόσχα, ρε. Ναι, πόρτο. Πόσο. 2-2. 2-2. Να τα απογνωστικά μα. Μπαρσελόνα Ίντερ. Το σημαντικότερο παιχνίδι τη σημερινή ημέρα. Μια χαρά ματσάκι. Ίντερ που προέρχεται με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Ναι. Από, την ήττα στις καθυστερι... ναι. από την νίκη στις καθυστερήσεις επί της αιωνίας αντιπάλου του τη Μίλαν στο ντέρμπι τη προηγούμενη Κυριακή. Βολεύει χ. Βολεύει το χ. Βολεύει χ. Ναι. Άμα πάρει Ίντερ χ, βολεύει την Ίντερ και την Μπαρσελόνα μπορεί. Της... Ναι. Έχει να δώσει χ. Η Μπαρσελόνα μπορεί να δώσει 2-2. 2-2 μάλλον. 2-2. Θα το δώσω εγώ τώρα, θα δώσω έκπληξη. 0-1 Ίντερ. Θα κάνει έτσι. Και, εδώ, ένα, και η Μπαρσελόνα αντέχει να το δώσει το διπλό. Ένα μεγάλο comeback θα κάνει η Ίντερ στον ευρωπαϊκό χάρτη του Champions League. Ναι. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ ρε φίλε. Πέρα από το χ δεν φεύγει αυτό το μάτσο. Για να μην έχουν θέματα μετά παραπέρα. Μάλιστα. Ναι. Χικάκι στο το τσουλού, ναι. Μπορούσε να κερδίσει Μονακό 3-0. Η Ατλέτικο την Πρίς 3-1. Είναι οι πιο ισχυρές του ομίλου. Εδώ όσο... να παιχτεί θέαμα, ναι, λες τώρα. Ναι, έχει μπορούσε να πούμε έχει φουλάρι. Παίζει ναι. κάτι τριάρια τεσσάρια ρίχνει στην Μπουντεσλίγκα τώρα. Τι να παιχτεί αυτό το μάτσο. Σημειώνε σφιχτό. Ναι. Συνέχεια πίσω κόντρα αντεπίθεση. Δεν τρώει γκολ. Άντε βάλε ένα-1 εκεί πέρα, το σκόρ εκεί, λίγα. Το βάλω ένα-0 κερδίσει η Dortmund, εντάξει, δεν κέρδισε ο Άρης, θα κερδίσει η Dortmund τουλάχιστον. Ναι, σιγά να. Ναι, και Παρίσι Ζωμό με την Νάπολη κλείνει το πρόγραμμα της σημερινής τρίτης αγωνιστικής ημέρας του Champions League. Ναι. Ο πρώτος γύρος δηλαδή. Ναι. Παρίσι Ζερμέν, τι είχε γίνει στο προηγούμενο αυτό. Είχε, η Νάπολη είχε κερδίσει τη Λίβερπουλ και η Παρί 6-1 τον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν. Καλό παιχνίδι. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα. Ωραία, δυνατό ματσάκια. Εδώ είναι, τώρα Παρίσι Ζερμέν δίνει στο χ. Φοβάσαι μην ανεβεί εκεί την τρελή. Όχι, θα κερδίσει. 2-0. 2-0 το βάζω. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο εδώ ναι, πέρα. 2-0 πάρει. 3-0. 3-0 μάλιστα. 3-0. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημερινές μας προφητείες για την διοργάνωση του Champions League. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται αύριο στις 10 ως γνωστόν με την Βίντι στα πλαίσια του Europa League. Χθες είχε και μπασκετάκι, γνώρισε την τρίτη του ήττα στο Ισραήλ απέναντι στην Χαποέλ Χολών με πολλά λέει παράπονα από τη διετησία. 72-68 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Σήμερα πρέπει να αγωνίζεται λογικά η ΑΕΚ επίσης για το Champions League αφού βρισκόμαστε σε τέτοιο ρυθμό. Έχουμε και Euro Cup. Αυτό το παίζει και ο Άρης το... Ούτε ξέρω. Η ΑΕΚ παίζει με την Bamberg στις 7.30. Έχουμε Ευρώπη, FIBA, Euro Cup, πρώτη φάση. Εδώ είμαστε. Ναι, παίζει ο Άρης στις 7 με την Dnieper. Θα χάσει. Μάλιστα. Αφού έχει χάσει με ό,τι να είναι. Ποια είναι την... αυτή η Dnieper. Πού είναι αυτό το Dnieper. Dnieper ομάδα μου... ποδόσφαιρο ναι, ξέρω. Το ποδόσφαιρο κάπου την ξέρω. Η ίδια είναι. Άρα, ναι. Η Ρουμάνικη είναι αυτή, η Ουκρανική, ναι, μου, ναι. Πρέπει να έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με την Ντνιέπρο. Δεν τσάβει, λέει, και έχει μπάσκετ τώρα. Ναι, είναι από την Ουκρανία. Ουκρανία, το πέτυχα. Ναι. Ρουμανία, Ουκρανία, το δεύτερο πέτυχα. Καλά ήταν. Κάτι σε ΙΑ. Εντάξει. Δεν μπορούμε να το πούμε το πέτυχε. Το πέτυχα, εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Καλά, πάρε πάνω τον ανήφορο. Και τώρα θα σου έλεγα δώσω δύο ευκαιρίε για την Τιέρπ, τι θα έλεγε. Θα έλεγα προ τα εκεί, προ τα Ρώσο αυτά. Να, μα ρωτούσε να πάω ξύδι, θα σε έλεγε. Μπορεί να σε έλεγε από την Ιταλία. Έχει παίξει. Μάλιστα στην Τιέρπ έχει παίξει και ο Σάχοφ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Έχει παίξει και φιλικά ο Πάκο από την Ιταλία. Ούτε ξέρει από πού πήρε το Σάχοφ. Τιέρπ, ρε Σάχοφ, άρε καριέρα στο πάω κάνετε όλοι. Τρώνε ψωμά. Να πούμε τώρα πρώτη ψωμάκι ρε, πού να βγείτε πρωταθλητές. Το συγκλονιστικό FIBA Euro Cup. Εν ολίγης έτσι έχει η αθλητική η επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό. Τι είναι, βόλει χάντου τώρα, δεν ξέρω. Όχι, Πασαρακός πήρε μεταγραφάρα. Εδώ πήγε παίχτη Super League χθες. Τον 25χρονο μέσο Νίκο Αναστασόπουλο. Ο οποίος είχε θητεία σε Football League. Πρόσφατα έλυσε το συμβόλαιό του με την Κέρκυρα. 25 χρονών είναι καλός. Αμυντικός μέσος, αυτό μια χαρά. Μια χαρά ρε, 35 συμμετοχές, ένα γκολ στην Super League και 24 συμμετοχές, ένα γκολ στην Football League. Στρατρίπολης, Λάρισα, Λαμία, Νίκη Βόλου, Παναχαϊκή, Κέρκυρα. Ερχόμαστε. Να την τεσσάρα την προχθεσινή. Πασεραϊκάρα. Έτσι, η ομαδάρα. Κανονικότατα. Σε κάτι άλλο δεν ξέρω. Άρης έχει τίποτε σε αξιοαναφόρα, υποτροπή. Τίποτα. Ναι, τρεις εβδομάδες έξω υποτροπή έχει θλάσει δευτέρου βαθμού τώρα ή τρίτου, ξέρω. Τρεις εβδομάδες υπολόγισε τους δύο αγώνες που χάνει, μετά έρχεται
διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Συνήθως μετά από ένα μισή μήνα θα το δούμε αυτό που θα ξαναπαίξουν μπάλες. Εντάξει, λογικό είναι. Θύμωσε ο Καρυμπίδης, λέει, έχωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για το Γενάρη για μεταγραφές. Θύμωσε ο πρόεδρος. Ναι. Τώρα αυτό, άμα λέει 1 εκατομμύριο, είναι καλό, διότι ξέρεις. Τι θα πάρει. Ο Άρης παίρνει παίχτες, αξίζουν 500,000, σου παίρνει με 300. Με 300. Άρα λες 3 παίχτες. 3 με 4 δηλαδή. Όχι, δεν θα πάρει. Αποκλείεται. Ναι. Αποκλείεται. Στο λέω από τώρα. Θα πάρει ένα center for καλό που χρειάζεται. Και δεν πιστεύω να χρειάζεται κάτι. Α, μπορεί να πάρει ένα αριστερό back, φίλε. Καλό. Να το εκεί αριστερό, δεν χρειάζεται άλλο. Center back. Έχει ρε 4. Πώς να πάρει. Λέω Μαυράη, Σόζα, Δελιζήση και Βέλεθ. Πολύ είναι 4. Αμυντικό χαφ. Έχει 2. 3. Δεν θέλει ακόμα έναν έτσι. Όχι, δεν έχει καλή τετράδα. Καλή τετράδα. Ναι, ναι, έχει βάθος. Ρε, κάτσε να πούμε. Να παίξει Ματίγια, Σιώπη, Μπάσα είναι. 3. Μπορεί να παίξει ο Γκολάσο, εσωτερικό χτάρι. Έχει μπροστά του Μαρτίνεθ να βγει. Α, δεν χρειάζεται χαφ. Έχει πολύ πράγμα. Στο φόρ δηλαδή θα κινηθεί. Στο φόρ έχουμε θέμα. Γιατί Γιουνές και Νασλίδης μαζί χαμηλώνει τον τζίπα μα καθίσουν μέσα. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Χαμηλώνει πολύ. Μάλιστα. Οπότε θα κινηθεί η μέρα. Έχουμε και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λίγα τα πράγματα είπαμε. Άμα όλα βαίνουν καλό στην πόλη Θεσσαλονίκη, δεν κινείται φίλο. Τίποτα. Ποιο θα πάρει τώρα στο 2-31-0-28-7-3-8 και τι να πει. Τι άντε, να πει. Άντε, και να δεν θα μα πήρε από την πρίζα. Όχι, και να πει να τον κλείσω. Κλείστο. Τι πήρε να πει, ρε φίλε. Κλείστο. Να πούμε κανονικότατα. Τι πήρε να πει για του άλλου. Το φιλαράκι του Βεργιώτη του Φράντσα να πούμε. Σαββίδη πάντω. Αυτά που είπε, τα έπραξε. Πήρε ράδι, είπε. Κάτσε εκεί πέρα στο προπονητικό, έρχομαι με το κόρσο να με το πλύνεις. Όχι φωτογραφία απλά στο Instagram, ανέβασε και βιντεάκι. Ενάμιση το είδα. Που πλένει, που πλένει. Πλένει αμάξια και αυτό ήταν, 1,5 λεπτό έπλυνε αμάξια. Μην νομίζει παραπέρα. Δύο βίντεο. 1,5 λεπτό έπλυνε. 1,5 λεπτό. Πιανού αμάξι είναι αυτό όμω που. Το Range Rover. Ναι. Εκείνο. Αυτό είναι του Μάτο. Του Μάτο είναι. Έπλαινε το δικό του, ξέρω εγώ. Το άλλο, το R8 δεν ξέρω. Α, έπλαινε δύο. Να, είδε. Και το BMW δεν ξέρω. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Ναι. Κανονικότατα. Εντάξει, τι να πει. Καλό να πει. Μπορεί να βλούσει ο Γκάζ Βέρμπλουμ. Τι. Κάνα Βέρμπλουμ ήταν το. Δεν ξέρω, δεν μας τα διευκρίνησε αυτά η. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τσαρός θα τα ξέρει σίγουρα. Ποιο αμάξι την πίνακα. Έλα για πάμε, ζούμε σου, θα τα πει. Τι πινακίδα είχε και το ένα και το. Μεγάλε ξένε πινακίδε είχε. Ναι, έτσι. Και τα social media λέει εδώ, χθε η Μπάγκερ ήρθε με 17 άτομα στην. Πέρα από όλη την υπόλοιπη την αποστολή, με 17 άτομα όσον αφορά την δημοσιογραφική αποστολή. Όχι τη δημοσιογραφική αποστολή. Τα μέλη των media τη ίδια τη ομάδα. 17 άτομα είναι. 17 κανονικά λέει το επιτελείο είναι νομίζω 24, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι μείνανε πίσω. Είναι τα μέλη της Bayern FC Media. 17 άτομα ήρθαν χθες στο ΟΑΚΑ. Επικοινωνιολόγοι δηλαδή. Ναι, διευθυντής επικοινωνίας. Πόρε φίλε. Spokesman, αρμόδιος για συνεντεύξεις τύπου. Press officers, 2 αρμόδιοι για τα flash interview των παικτών. Ναι. 2 cameraman. Ναι. 2 reporter για τις 2 κάμερες. 2 για το website. Πόρε, 2 για τα social media. Ναι. 3 φωτογράφοι. Ναι. 1 τεχνικός και 1 γραμματέας. Είναι τα μέλη. Παίχτες δεν έχουμε να βάλουμε στον Άρη, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι, έχουν, αλλά έχουμε να κάνουμε με την Μπάγκερ του Μονάχου. Δεν έχουμε να κάνουμε με ποιον. Και όποιον εδώ στη χώρα μας γενικότερα στους τομείς, στον social media και στα επικοινωνιακά. Ναι, δεν έχουμε καρά παπά. Δύσκολα τα πράγματα. Τάκης Τσουκαλάς, ρε φίλε. Είχαμε στο Πανσεραϊκό εκεί το καλύτερο social media. Έφυγε από την ομάδα. Ναι. Πέρυσι, δεν θυμάσαι τι γινόταν με το Facebook του Πανσεραϊκού που είχε τα καλύτερα στάτους, τις καλύτερες. Όχι, δεν θυμάμαι, δεν ασχολείται. Έγραψε ιστορία. Είχαμε ένα δικό μας παιδί. Καλό τυπά. Ο καλύτερος. Αυτό είναι. Εννοείται. Τέτοια έγραψε ιστορία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Βασίλης από Ολλανδία. Γεια σου, Βασίλη. Γιατί άκουσα ποιος θα πάει, δεν παίρνει κανείς, γιατί δεν κινείται τίποτα στην πόλη. Δεν κινείται, όλα. Άμα κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, σε κλείνουμε κιόλας, δεν κινείται. Αλλά κινείται το όχημα του Βασίλη. Δεν κινείται στην πόλη, αλλά κινείται στην Ολλανδία. Ναι, μήπως μόνο ακουγόμαστε στο εξωτερικό, έχουμε παράσταση στην πόλη. Κάτι γίνεται. Τελικά έτσι πιστεύω. Έχει μία ώρα διαφορά. Ναι. Άρα βολεύει. Λοιπόν, το κουίς που πρέπει να μπει είναι το καλύτερο κουλούρι στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Σωστό. Πού βρίσκεται. Έτσι, δηλαδή την επόμενη, δεν ξέρω, από εσάς περιμένω να πάρει ο κόσμος και να μιλήσουμε. Γιατί εγώ έχω να κατέβω 4 χρόνια. Ναι. Άρα αυτό είναι το κουίς, το επόμενο μισάωρο. Ναι. Είναι τα καλύτερα. Το top 5 κουλούρια Θεσσαλονίκης που βρίσκονται. Εγώ μπορώ να σε πω, αλλά θα θεωρηθεί διαφήμιση και θα μετρήσουν. Πότε. Να πούμε περιοχές. Δηλαδή
Περίμενε, Χαριλάου. Περίμενε, sorry, να Χαριλάου περιοχή εκεί στα Γκούτης έχει καλούς φούρνους. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε με περιοχές. Έχουμε βέβαια. Με περιοχή. Και πάλι η διαλογή, ναι. Η διαλογή δεν θα βοηθήσει, ναι. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς φούρνους. Δεν θα κατάλαβα. Τόσο πολλά πρατήρια. Που... Να ξέρεις, το καλύτερο κουλούρι θα το φας από κουλουρτζί πλανόδιο στον δρόμο. Mm-hmm. Να ξέρεις, ναι, όχι εντάξει, φούρνο. Αγίου Δημητρίου. Περίμενα, Αγίου Δημητρίου εκεί στην πλατεία μετά, ένα γωνιακό. Ναι. Έχει πέσει, θα τα λέει, έτσι θα πρέπει να τα περιγράψουμε. Τα ξέρεις και καλύτερα. Νομίζω τα ξέρεις καλύτερα από εμάς. Πότε κατεβαίνεις, θα σου έχουμε το καλύτερο κουλούρι. Λοιπόν, προκαλώ, όχι, ναι. Περίμενε, γιατί μιλάει το... Ποιος μιλάει? Ναι. Ή το navigation. λοιπόν, καπνίζει το navigation στην Ολλανδία. Προκαλώ το λαό της Θεσσαλονίκης, το πρωινό λαό της Θεσσαλονίκης, να πάρει τηλέφωνο και να... Δεν ξέρουμε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω... Το πάλι κουλούρι. Ο κόσμος της Θεσσαλονίκης τρώει κουλούρι. Τρώει. Εγώ τρώω πάντως. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Κάρε παιδιά. Α. Είναι και το πρωινό που έλεγες και λιναρόσπουρους και τα λοιπά. Όλες τις καθομάρες. Έτσι. Λιναρόσπουρους, λινάτσες. Κουλουρά. Το τελευταίο καιρό τρώω κουλουράκι με λαβάς κυρί. Είσαι μπροστά παντμανίδι, το ξέρεις. Εγώ το τρώω με κεφαλοτήρι γραβιέρα. Ωραίο είναι και αυτό. Εντάξει, θα το μεριμνήσουμε. Θα το αναζητήσουμε. Θα κάνουμε ένα crash test. Αλλά έχουμε δικό μας προσωπικό. Κοίταξε, έχουμε δικό μας προσωπικό φουρναρίο. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το καλύτερο κουλούρι τη Θεσσαλονίκη. Το Κούτρα. Το Κούτρα, ξέρεις. Κούτρα φούρνος. Όπου και να είναι, άμα στο δώσουν έτσι, μια χαρά. Στη Σταυρούπολη. Στη Σταυρούπολη. Ε, δεν πάνε. Έτσι, κάποτε μας έφερε ο φίλος μας ο Φευγάτος εδώ κουλούρια, του λέγαμε, αμάν τι ώρα κουλούρι έφερες. Άμα μου το έλεγαν το πληρώσω, θα του έλεγα, άντε το πέταμα το είχαμε από εδώ. Και επίσης, το άλλο είναι ποιος φούρνος ανήκει, ο πιο πρωινός φούρνος που σερβίρει τη ρόπιτα, ήταν. Ναι, ποιος φούρνος είναι ο πιο πρωινός που σε μπορείς να σερβίρεις στη Ρόπη για 4.30 ώρα το πρωί? Πλέον αυτό επιστώρο. Φούρνος ή Μπουκατατζίδικο? 24 ώρες είναι, μωρέ. Φούρνος. Έχω εγώ, ξέρω. Έχει, να. Εγώ μπορώ να σε βρω μία η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, α, έρχεσαι εσύ τώρα, τώρα καταλάβαμε το πνεύμα σου. Ναι. Έρχεσαι για μεγάλα ξενύχτια. Γι' αυτό ενδιαφέρεσαι για τα, για τα πρωινά. Λοιπόν, θέλω ένα update, ναι. Θέλω ένα update. Πότε έρχεσαι, δεν μας είπες, πότε έρχεσαι? Παιδιά, πιστεύω μέσα Νοεμβρίου με αρχή Δεκεμβρίου θα κανονίσω. Τότε θα κάνουμε ένα quiz. Τότε θα κάνουμε ένα quiz. Ποιο coffee shop στην Ολλανδία σερβίρει καλαμαριανό? Έτσι, θα σου έχουμε. Γελάει. Μπορώ να μιλήσει για κάτι φίλοι σου. Ναι, ξέρω. Δεν ξέρω από αυτά. Κάτι φίλοι σου, καταλαβαίνουμε. Καλαμαριανό καφέ ποιος έχει? Έγινε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Το navigation, το navigation. Σταμάτα Μαρίου, οδηγάω. Αυτό είναι λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλάς. Τα κουλούρια, είναι μωρέ τώρα με τις μπάλες αυτά, με τις χαφ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ωραία κουλούρια, έχει πιο πάνω από εκεί που είστε. Πιο πάνω. Α, ναι. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Εγώ δουλεύω απέναντι ακριβώς. Α, σοβαρά. Σωστά μιλάς, αγόρι, πού είσαι? Ναι. Και στο μεταξύ, έχω φίλο Βασίλη, που μένει στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Ναι. Λες να είναι αυτός. Τώρα το παιδί. Ναι. Και λέω, ρε Βασίλη, τώρα είναι δυνατόν, αλλά εντάξει, δεν ήταν η φωνή του και κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό. Α, μάλιστα. Πήγαμε το κάνουμε λίγο σαν έχεις πακέτο. Θα το λέγαμε, έχεις κουλούρι. Έχεις κουλούρι. Προκειμένου. Είσαι ατρόμητος. Ναι. Έχεις κουλούρι. Αλλά και γεμιστό που έχει εκεί πέρα που είστε λίγο πιο πάνω με ντομάτα και ελιά μέσα. Ναι, καλά. Εντάξει. Ναι. Φλαράκι μας το βλέπω εδώ το πρωί, χαιρετιόμαστε τέτοια. Α, δυνατός. Καλό παιδί, Άλεξ. Ε, ναι, βγάλουμε. Δεν μπορούμε να πιάσουμε και μουχαμπέτη βέβαια, γιατί βιάζομαι. Καίγεται αυτός τώρα και αυτός καίγεται εκεί πέρα μέσα. Ναι, τον έχω πετύχει σε κάτι φάση χαλαρό και τέτοια που έχει όρεξη για μουχαμπέτη. Αρντανόπουλος. Αρντάν! Αλλά για να έρθει στο γήπεδο αυτός είναι βαρύ πεπόνι. Να τον ξεσηκώσει να έρθει. Ναι, η αρτοπή. Η αρτοπή δεν είναι. Είναι βαρύ. Βαριά κορμιά. Ναι. Κανονικότατα. Πού είσαι, όταν λες απέναντι, πού είσαι? Ακριβώς απέναντι δουλεύω. Στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Όχι, στο διπλάνο με τις σακουλές. Δώσε στεγνά όνομα, δεν πειράζει, δώσ' το. Εντάξει, οκ, ναι, αυτό. Θα δώσουμε. Η κουσάρικο θα περάσω το πάρω. Όχι, εγώ θα πήγαινα μπας και κατάλαβες το άλλο το φαγάδικο. Ναι. Εκεί να κάνουμε να φάμε τίποτα. Τώρα σακούλε. Όντως, εδώ σου καρεπίδεις λεφτά για μεταγραφές Ιανουαρίου. Να το. Έτσι λέει το πρωτοσέλιδο εφημερίδος Θεσσαλονικής εφημερίδας. Ναι.
Τώρα το όντως θα φανεί. Αλλά εγώ λέω αυτό που υπόθηκε στο πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ναι. Καλημέρα την Κίτρινο Μαύρη Νεάπολη. Νάτος, νάτος. Γι' αυτό ενδιαφέρθηκε το. Εννοείται Κίτρινο Μαύρη Νεάπολη. Που λένε. Ιστορικά. Εννοείται. Υπάρχει ένα, πρέπει να το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ένα κορυφαίο βίντεο στο YouTube. Ναι. Από την εποχή του 1988, τότε 87, που έπαιζε ο Άριστα μπάσκετ κτλ. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς. Ήταν κάποιο μάτς που πρέπει να έδινε πρόκριση, νομίζω, στο Final Four. Και είναι τώρα σε ένα σπίτι στην Νεάπολη μαζεμένοι Αριανοί. Ναι. Και παρακολουθούν τώρα βιντεοκασέτα τέτοιο. Αυτό είναι και παρακολουθούν το παιχνίδι. Ναι. Και κερδίζει ο Άρης. Ναι. Κερδίζει ο Άρης, πανηγυρίζουν μέσα στο σπίτι. Και ο κάμεραμάν, ας πούμε, βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Λέει άντε Αριανάρα και τέτοια. Και απ' έξω οι δρόμοι είναι άδειοι. Δεν περνάει κανείς. Δεν κορνάρει κανένας. Τίποτα, και ούτε πόση ώρα. Τίποτα. Πόσα κλάσματα. Φώναξε ξανά, Γιαννάρη, και ξαναμπήκε μέσα δηλαδή. Αυτό και τίποτα άλλο μέσα. Στην Κιτρινόμαυρη κατά τα άλλα, Νεάπολη λέω. Α, ήταν άδειο εδώ. Ναι, άδειο εδώ. Φώναξε λίγο πιο δυνατά εκεί πέρα να δει τι έχει να γίνει. Κανένα, δεν και λίγο έτσι. Ακούει και τα κάζει άρτα πειράζει. Και ένα μηχανάκι από μαγεί. Αυτό και τίποτα άλλο. Και δεν θυμάμαι πώ μπορεί να το βρει. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έτσι ρετρό εποχή. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μα διαφημιστική ανάπαυλα εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι με πληροφορίε οδηγού. Οδηγός πόλης, ναι. Navigation, το λόγο επειδή θα πάντα θα μάθετε που έχει το καλύτερο για μάσα. Μάσα. Για μάσα. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί θα κάνουμε διαφήμιση. Διαλάτε εδώ, πληρώστε μας, είμαστε καλή εκπομπή για μάσα εδώ να μας λέει. Πρέπει, θα πρέπει να βγάλουμε ένα application. Application. Εγώ λόγω επειδή, λόγω για φαΐ. Λόγω για πάω μου δανείο να δω δοκιμαστικά εγώ τώρα. Έτσι. Εν δυο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στο τελευταίο περίπου μισαωράκι της δεύτερης μας ώρας 7 και 41 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται σιγά σιγά στην παρεούλα μας έστω και γι' αυτό το σημαντικό φινάλε δεύτερη ώρα του λόγο επειδή με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000 2310287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια. Ο φίλος μας ο Γαβρίλ μας λέει δύο κουλούρια σίγουρα βρίσκεις στο Χαριλάου. Άνετα. Τουλάχιστον άνετα. Μετά τα προχθεσινά καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γαβρίλ. Θα ενημερίσουμε και τον άλλο το φίλο. Δύο Γαβρίλ μας στείλανε μηνύματα. Γκάμπριελ. Δύο Γκάμπριελ. Κανονικότατα. Τους καλημερίζουμε και καλημερίζουμε και την γραμμούλα μας. Καλημέρα σας στην πιο ερωτική πόλη, κύριε. Καλώς το δεστεφανωμένο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να με τη λιμουζινέτα. Τι έχουμε τώρα. Δεστεφανωμένοι είμαστε, κύριε. Εμείς εδώ στην πανέμορφη μαγευτική Καστέλα μπορεί να μην βρίσκουμε κουλούρι της πόλης σας, αλλά είναι τρεμπανάλωρα κουλούρι και λαβαστήρι τώρα. Κρουασάν έχετε με γέμιση πραλίνας και... Και μπουγατσάν έχουμε. Και μπουγατσάν έχουμε. Και μπουγατσάν έχετε, δηλαδή τώρα έτσι για να καταλάβω στο, εκεί που βρίσκετε τώρα εσείς πόσους φούρνους έχετε, δηλαδή αν κατεβείτε τα σκαλιά και στρίψετε δεξιά ή αριστερά, δηλαδή σε ακτίνα 20 μέτρων έχει δύο φούρνους. Ακριβώς. Σε ακτίνα 20 μέτρων να υποθέσω ότι ο ένας είναι εκ των δεξιών και ο άλλος είναι ακριβώς απέναντι από την πόρτα που βγαίνει και λίγο πιο κάτω στη γωνία με φράγκον είναι ακόμα ένας. Ενημερωμένος σας βρίσκω για οδηγό του Κυρσάβα. Άλλος υπάλληλος της CIA εδώ πέρα μας προέκυψε. Οδηγός του Κυρσάβα, τα ξέρει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σαν τους κουκουλοφόρους που φοράνε, πώς έλεγε η διαφήμιση αγαπούλα την κουκούλα, μας δίνουν πληροφορίες και μας. Ναι, αλλά τώρα θα μου κάνεις μια χάρη, πρώτη εδώ θα το βγάλεις το ανακοινωθέν. Ποιο τηλέφωνο χτύπησε, αν χτύπησε το Σερτάκι Λεμονή το τηλέφωνο, λέγε. Τι σου είπε. Κοιτάξτε να δείτε, έλα, πες τα τώρα. Ο Σερτάκης Λεμονής παραμένει ένας στρατιώτης πάντα στην υπηρεσία των αγνών αισθημάτων του Δαφνοστεφανωμένου και της μεγάλης ομάδας του Πασαλιμανίου. Έλα τώρα, εκεί που πήγαινε στον Κυρσάβα τώρα με τη λιμουζινέτα, ποιον σε έβαλε να πάρεις τηλέφωνο, λέγε, άντε. Όχι, σήμερα δεν με... Προχθές.
Καλά, εντάξει, ο κύριος Στάκης πέρασε χθες το πρωί, τα είπε με τον κύριο Σάβα στο γνωστό ξενοδοχείο και παίξανε και μια παρτίδα τάβλη. Αυτά είναι γνωστά. Δεν, ναι. Δεν αφισβητεί και δεν αφιβάλλει κανένας για τα αγνά οπαδικά αισθήματα του κυρίου Σερτάκη Λεμπονή. Εντάξει, ναι. Mm-hmm. Παραμένει αγνός στρατιώτης πάντα στις επάλξεις και στις υπηρεσίες του, της αγαπημένης ομάδος του. Δηλαδή τώρα να υποθέσω εγώ, κύριε Στέφανε, ναι. Με επιτρέπεις να σε λέω κύριε Στέφανε. Πάντα. Πάντα. Και Στεφανάκο, όπως παλιά μα δες. Και Στεφανάκο, ναι. Δηλαδή δεν μου λες γενέθλια πότε έχεις αγόρι μου, με είπε ο κύριος Σάβας. 15 Γενάρη, να του πεις να μου στείλει 15 δώρο. 15 Γενάρη, ναι. Γιατί θέλει να σε κάνει μια τσατσάρα δώρο. Ναι, το ξέρω. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Του Ελληνιάδη την τσατσάρα θα κάνει. Δεν μου λες πες το κύριε Σάβα να με κάνει 15 Ιανουαρίου δώρο τον Κούτρι, το αριστερό μπακ εκεί που είναι στον πάγκο που τον έχεις. Και άστα αυτά. Κοιτάξτε ναι. Να δείτε, δεν θέλω να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, σας παρακαλώ. Καλά, εντάξει, μην μου πεις. Πρωινή, εντάξει. Ετοιμάζομαι για να πάω να τον πάρω από το σπίτι του. Νωρίς. Να το ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι νωρίς. Μας αναγκάσατε έτσι να ξυπνήσουμε νωρίς για να μπορέσουμε να σας απολαύσουμε, να σας ακούσουμε. Εντάξει, αφού ακουγόμαστε. Συνεχίστε. Ναι, συνεχίστε σε αυτό. Α, και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους συνεργάτες σας, κύριε αγαπητέ μου Στεφανάκο. Ναι. Δηλαδή, αν βγείτε από την πόρτα δεξιά, συστοά, και πάρετε το ασανσέρ και ανεβείτε στον τρίτο ή τέταρτο όροφο. Ναι. Πόσες μεγαλοκοπέλες θα βρείτε εκεί στα γραφεία. Τι παλιόπεδο είσαι, ρε. Τι CIA είσαι, ρε, να πει. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάου, αγαπητέ μου. Καληνύχτα το συνεργάτη. Τι να αυτό, CIA, ρε, πέτω τον Ολυμπιακάκια. Άμα τα ξέρει, άμα τα ξέρει τα γράμματα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία εδώ με την εκπομπή μα. Πληροφορίε για τα πάντα. Καταδώστε όποιον θέλετε. Το λέω επειδή είναι προ διάθεση. Φεύρου φιανιλίκη. Εντάξει, να έχουμε. Τι έχουμε τώρα, έχουμε και 28 Οκτωβρίου, τη δεύτερο παγκόσμιο. Πόσοι το και φίλοι των Γερμανών, πώς ήταν φίλοι των Γερμανών και φορέσαν την κουκούλα και μετά βγάναν την κουκούλα και γίνανε περισπούδαστοι και συνεχίσανε να πράττουν το έργο τους. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς το να. Κάνετε καλά, είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Λοιπόν, καλά είμαστε. Πλησιάζει τώρα και το τριήμερο. Ζωάρα. Ναι. Ζωάρα. Εποφελείστε εσείς από αυτό το τριήμερο ή είστε ιδιωτικός υπάλληλος? Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι, υποφελούμε. Ναι. Μα και ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν θα δουλέψουμε. Εντάξει, ανάλογα ρε εσύ, ανάλογα. Μόνο στο Λίπερ θα δουλέψουμε. Ναι. Αύριο φεύγω για την πατρίδα μου. Πάω στην Τελεμαϊδά. Τελεμαϊδά. Άρα εντάξει, υποφελείστε. Ναι. Υποφελείστε, λοιπόν. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω πώς μου βγαίνει τώρα αυτό, αλλά μυρίζω με τα καλά τα μάτια που γίνονται στη Champions League. Εχθές δηλαδή, λέω τι να δω στο ίντερνετ βέβαια. Τι να δω. Λέω, ας δω και το Hockenheim, λέω, με την... Λιόν, φοβερή πρεματσάρα, ναι. 3-3. Λοιπόν, το είχα παίξει διπλό βέβαια, στο στοίχημα, αλλά και που το έχασα δεν με πείραξε, γιατί πραγματικά το είδα και απόλαυσα. Το τρίτο γκολ ισοφάρισε ο Hockenheim, πότε έγινε, μετά το 70? Κοντά στο 80. Ναι, εντάξει. Και κάτι ήτανε. Ναι. Εντάξει, 0-1, 1-1, 2-1, ναι. 2-2, 2-3, 2-3, ναι. Λέω το πιες, εντάξει, λέω τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Εντάξει, το χάσαμε, δεν πειράζει. Σήμερα ποιο μυρίζεσαι δηλαδή ως καλό μάτς? Να σου πω την αλήθεια, αυτά τα μυρίζουμε τελευταία στιγμή. Όποιο πιάνει το streaming. Το πρωί είναι βουλωμένη μύτη, ναι. Όταν και όποιο και να είναι, εγώ σήμερα θα δω Λίβερπουλ, τι θα δω. Α, σωστό γι' αυτό. Και αυτό θα είναι. Φαντάζεται, φαίνεται και εύκολο, μάτσα, αλλά δεν είναι, έτσι. Ναι, όχι, ναι. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Η σέρβη δεν είναι, εντάξει, κλειρωτάγγελο. Και μετά την ήττα από την Νάπολη, η επιτακτική νίκη, μονόδρομος. Εντάξει τώρα, Στέρας, τώρα σιγά είπα. Τώρα θα δούμε τώρα, εντάξει. Εντάξει. Αυτά. Ναι. Έγινε, σε κρατούμε, φιλιά. Τσαο, τσαο. Ναι, έτσι λοιπόν η μεγάλη Λίβερπουλ σήμερα πρέπει να κάνει το χρέος της απέναντι σε αυτόν τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Και να δείξει τα. Πώς το λένε αυτό, το προπονητή Μιλόγεβιτς. Κλασικό. Του Πανιωνίου παλιός, ναι, Μιλόγεβιτς. Βεβαίως, βεβαίως. Σέντερ μπακ στον Απόλλων Σμύρνη και στον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή και στο Χέρκουλες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπορώ να απαντήσω του κύριου Καστέλα από τον Πειραιά. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλεις. Στεφανέ, εσύ πρέπει να του πεις. Ναι. Σαλονίκη τα έχουμε όλα εμείς οι Μακεδόνες. Τα έχουμε. Αλλά κάτω εκεί στο... οι Αθηναίοι... Ναι.
Ξέρεις τι έχουνε. Τι έχουνε. Καλαμάκι. Ναι. Ναι, αλλά αυτός. Το σουβλάκι δεν ξέρω. Καλαμάκι. Αυτός ο συγκεκριμένος όμως έρχεται συνέχεια διακοπές εδώ. Δεν ξέρετε, σε λέω να μιλάτε. Δεν ξέρω, σε λέω. Έχουμε πει αυτά. Ναι, αφού. Καλά θα κάνεις. Τώρα βάλε στη θέση του τώρα. Ναι. Βέβαια. Τι έπαθες. Γιατί, τι. Δεν απάντησα καλά. Βεβαίως, τι εννοείται. Τι. Υπάρχει καλαμάκι σε Αυλική. Όχι, πουθενά. Καλαμάκι υπάρχει μόνο στο σούπερ μάρκετ για τα φραπέδια. Πήγαμε στην Αθήνα και του λέμε σουβλάκια και λέει. Τι είναι αυτό, λέει. Γύρω, γύρω σε έδωσε. Γύρω σε έδωσε. Τι με έδωσε, θα σε έλεγα τώρα τι με έδωσε. Καλά τον είπε. Για τον οδηγό του Σάβα μας. Ναι, αν δεν μου λες. Ο Φουρνάρης δεν πήρε σήμερα για τη μοσχαροκεφαλή. Τι θα γίνει αυτή η μοσχαροκεφαλή, σύριαλ. Σε παρακαλώ, κανόνισε εκεί πέρα γιατί θα έχουμε ιστορίες. Ναι, δεν το βλέπω ζεστό το Φουρνάρι να πούμε. Θέλω να περάσω από εκεί να το τρίξω τα δόντια. Δεν γίνεται. Έτσι έγινε, σε κρατούμε. Άκουσε, Στέφανε. Έλα. Άμα δεν μας θέλει αυτός, πάμε μισή άλλη πόρτα, δεν μας πειράζει. Έχουμε πόρτες να χτυπήσουμε, ξέρω εγώ. Ναι. Άμπραβο, έχω. Εντάξει, άμα δεν θέλει. Έγινε. Νόμιση τζάπα. Όχι ρε, απλά είμαστε ρε. Μπάμπης λεφτά, ράου ρε, πληρώνει ρε. Έγινε, σε κρατούμε. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Λαγόρι μου. Τι έφαγες, άντε καιρό ήταν. Την πίτσα όλη, δεν συλλόγω. Ντά την πίτσα, πόσο είχε μείνει το βράδυ. Τίποτα, ρε, εγώ κλείνει την κουτάλια σα. Α, δεν την έφαγες το βράδυ και την κράτησε για το πρωί. Σήμερα το πρωί την πήρα, ρε, άρχοντα σήμερα. Αφού πού είναι την πίτσα. Κλείσαμε έναν τότε αμπρέσ, έτσι να με ανεβάσει, γιατί θέλω να βγω έξω. Έτσι, θα σε κλείσουμε, θα σε κλείσουμε. Τότε αμπρέσ, κοτσίδετε. Κανονικό ρωτά. Μπράβο, συγχαρητήρια, δυνατά. Συγχαρητήρια, βγάλει τον εαυτό. Έτσι έγινε. Συγχαρητήρια, κυρίες και κύριοι, για τις μουσικές επιλογές του λόγου. Επειδή 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για άλλη γουλάκια ακόμη. Εδώ στις καθυστερήσεις είστε. Στους εθέρες της πόλεως. Χθες λέει στο παιχνίδι ΑΕΚ Μπάγερ Μονάχου. Τι έγινε. Τι έγινε, πόσα λεφτά ήταν οι εισπράξεις, κόπηκαν 56.865 εισιτήρια και οι εισπράξεις ανήλθησαν στον αριθμό των 878.770 ευρώ. Χοντρικά, χοντρικά να σε πω. Ένα μύριο, ρε παιδί μου, ένα μύριο. Τα τέσσερα χαφ της ΑΕΚ, τα συμβόλαια του έτους. Μια χαρά, μια χαρά από ένα παιχνίδι. Και έχουμε και ακόμη ένα ότι είναι υποδεχτή. Εντάξει, τώρα Άγιαξ, λιγότερο εμπορική ομάδα είναι ο Άγιαξ, νομίζω μεγαλύτερη, πιο εμπορική. Έκανε 600 κάπου εισιτήρια παραπάνω από τη Μίλαν. Ρεκόρ έσπασε. Έσπασε το ρεκόρ. 600 εισιτήρια. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά δεν έκανε sold out. Όχι, όχι. 80.000 χωράει και το θηρίο. 80.000 χωράει. Εντάξει, αν προκρινόταν η Άγιαξ και έπαιζε στου 32 του. Όχι, 32 τώρα, στου 16 σίγουρα θα γινόταν sold out. 56.865 εισιτήρια και μια χαρά. Με αυτό και με αυτό στην ΑΕΚ ήταν την Μπάγκερ. Θα δουν τον Άγιαξ, θα δουν και τον έτσι, θα δουν και τον άλλο. Ό,τι και να γίνει στην φετινή σεζόν, νομίζω η χρονιά. Εγώ πάντω παραδέχομαι, ρε παιδί μου, για τόσα πολλά. Εγώ λέω, συγγνώμη κιόλα, με τόσα πολλά εισιτήρια για μια ομάδα η οποία έβαλε 25-30 εκατομμύρια στο ταμείο Μελισσανίδη και δεν έριξε ούτε 5. Εγώ λέω, θα το κρατάω μανιάτικο, ρε παιδί μου, δεν θα πάνε, είναι ξενερωμένοι. Και να σπρώξει του χρόνου, σου λέει, κάτσε να το πάρει φέτο ο Πάοκ να ξεθυμάνει. Ναι, γιατί να σπρώξει του χρόνου. Γιατί να μην θα σπρώξει. Πότε θα σπρώξει. Λέω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν θα μπει στου ομίλου, ρε, πότε θα σπρώξει. Θα έχει απόθεμα από την περσινή. Φτιάχνει γήπεδο του χρόνου, το γήπεδο λογικά θα είναι έτοιμο δηλαδή. Εντάξει, δεν θα είναι αφού προχωράει. Εντάξει, φέτο, όχι του χρόνου. Δεν θα αγωνιστεί την πέμπτη, είναι τη μεθεπόμενη. Και αυτό είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη για μια ομάδα. Πολλές, αυτό. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες έχουν διεμνήσει στους φιλάδους ότι για μια πενταετία δεν θα πάμε για τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα προκειμένου να φτιάξουμε το γήπεδο μας. Μην περιμένετε πολλά πράγματα, ούτε μεταγραφή. Αλλά το λένε. Εντάξει, έχει. Αλλά σε 5 χρόνια έχουν γήπεδο αυτό. Ναι, και άκου, θα το έχει, σου λέω. Αφού προχωράνε. Άμα δεν γίνουν απεργίες. Του χρόνου θα είναι 19-20, την σεζόν 20-21 μαζί με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Νομίζω θα είναι έτοιμο το γήπεδο της. Α, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωχ, αγόρι μου, έτσι. Εσύ δεν θα παίρνεις παραπέντε. Θα σε κλείνω. Με παίρνεις το 90 τώρα. Εγώ στο παραπέντε βάζω. Με πολλά στρένα θα σε κόψω στον αέρα. Με παίρνεις το 90 τώρα, τι να σε κάνω. Άμα θε κόψω. Όχι, παίρνεις τρέλα. Με τίποτα. Πού είσαι, Μπάμπη μου. Τι έγινε. Μπάμπη τώρα,
Καλά, καλά, θα σε στρώσω. Θα σε στρώσω εγώ τώρα, λέγε. Όλους. Γιατί να με στρώσω εγώ, τι. Θα σε κάνω εγώ καινούριο τώρα, λαμαρινά θα σε κάνω. Πάμε, συνέχισε, λέγε. Λέγε, έλα. Πες τα λιαμπογιάλια σου. Θα ακούσω γιατί δεν ταιριάξε. Ναι. Οι ώρες, μέρες, γιατί δεν ταιριάξανε, τι έγινε. Τι έγινε. Τι σου συνέβη. Τι έγινε. Τίποτε, τίποτε. Χθες μίλησα με το. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο, άκουγα το κλακ. Άκουγα το κλακ, μπας πίσω, έβαζε και τη σιρήνα γιατί να μην χτυπήσει κανέναν. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο. Ε, ναι. Και όλα τώρα ήταν παραπέντε, λέω. Σαν τον γκολ που έβαλε ο τέτοιος πέστονα. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πάου που έβαλε. Ο χτισέ, είπε μέχρι και ο Φωτιάδης. Σε γλεντάει μέχρι και ο Φωτιάδης. Τώρα δεν λέω τίποτα, αλλά αυτό εχθές δεν τα είπε αυτά τώρα. Που είπε δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, τώρα δεν. Εντάξει, ρε πά. Θα σε κάνω την κεφάλι σαν την κουδούνα να στην κάνω εγώ τώρα. Μπάμπι μου. Μπάμπι μου τώρα. Κάνε την κουδούνα, με λένε, ξέρω εγώ, Φωτιάδης. Μπάμπι μου τώρα, κάτσε, γιατί δεν είμαι τέτοιο. Εγώ αφήνω να μιλήσω μέχρι και ο θανάτης βγήκε, ο θανάτης βγήκε. Τι κρέατε και τέτοια ακούω τώρα. Τι θέλει, τι κούρδους κι αυτά εδώ. Πάντα, τι. Σταυρούπολη. Τι ασχολείται το λόγο, επειδή πάντα ασχολείται με την τροφή. Τροφή για σκέψη, τροφή εσωτερική σκέψη. Καλαμάκια λέει. Αφού έτσι το λένε στην Αθήνα κάτω, ρε. Καλαμάκια τα λένε. Τους άκια, τους δικαιολογείς. Τους δικαιολογείς λοιπόν. Ναι, αφού το έτσι λένε. Να μην τα λένε. Όχι, να αλλάξει. Να αλλάξει, δεν κατάλαβα. Να κατατεθεί τροπολογία βάσει την οποία να αλλάχτεί το όνομα. Και να υπάρχει πως υπάρχει ενιαίο συντελεστής, ας πούμε, να υπάρχει ενιαία ονομασία όσον αφορά τις γαστρυματικές προτιμήσεις του λαού. Κατάλαβα. Για να συνεννοηθεί στην Αθήνα, εγώ πηγαίνω με διερμηνέα κάθε φορά. Translate. Κάνουμε κινήσεις. Translate. Με την νοηματική. Με navigator. Για να πας, ας πούμε, στο Λαγωνίσι που έχω εδώ την Τζέρμη του Βαδοπούλου και τη Βινάλα μου, θα πρέπει να σε κάνει όλη την Αθήνα γύρω-γύρω. Άμα δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει. Μάλιστα. Άμα δεν ξέρει. Χαμάμ, χαμάω. Τώρα ξύπνησες. Λίγο, τώρα ξύπνησα, τι να κάνω. Πρέπει να έρθω αύριο, άκου τώρα και να ξέρεις, πρέπει να έρθω στο Κωστάκι να τον κατσαρώ, να του δώσω εκεί όπως έδωσα και σένα. Σαξόφωνο δώσω, ναι. Κατάλαβες τι θέλω. Κατάλαβα, βέβαια. Ρε φίλε, κατάλαβα. Έγινε. Σε περιμένει αύριο ο Κωστάκης, μην ξεχάσεις, ναι. Φιλιά. Γεια σου, αγώ. Τσάου, μας το κλείσε. Καλημέρα. Έλα, γιατί ρε Υπουργέ τέτοια ώρα, σε έχω πει ρε αγόρι. Ένα γρήγορο. Γρήγορο στη φανάρα και θα... Εσύ θα κλείσεις, πάμε. Ένα σφινάκι. Λοιπόν, την επόμενη φορά στον οδηγό του κυρίου Σάββα, τον αγαπητό που ναι, τον αγαπάω, ναι, να πει λίγο στο γιο του Θεοδωρίδη, ναι, Σιριζανέο, Μασοξή η νέο δημοκράτη διαιτητή, ναι, του Χαριλάου δεν θα ξαναφέρει. Ποτέ. Η Χρυσή Αυγή θα παίζουν μέσα εκεί. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα του κανονίσει. Να το ή ακρα-αριστερά, ναι, ή ακρα-δεξιά. Ναι. Σιριζοπασόκο και νεοδημοκράτη διαιτητή, μην τον ξαναδούμε. Ναι. Μέτριο φραπέ δεν πίνουμε ποτέ. Ή γλυκό ή σκέτο. Ή γλυκό ή σκέτο για να τελειώνουμε. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό θα το θυμόμαστε, δεν τον ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε, όχι. Όχι. Δεν ξεχνάμε. Ο Ντοβιτσιόζος, λοιπόν, ναι. Κλείνω γιατί είστε στο τελείωμα. Στα κόκκινα φιλιά, τσάω. Ό,τι πεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Τι έγινε, κι άλλο έχω πίσω. Καλώς τον, στο 90 όλοι. Στο 90 δεν θα μείνουν αφήνει. Δεν πειράζει, ναι. Καθόμαστε. Λοιπόν, και σ' ακούμε πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά σ' ακούμε. Πάρα πολύ χαμηλά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εντάξει, το έχουμε δώσει όλο τσίτα εδώ. Πάμε. Ναι. Μ' ακούς καλύτερα. Πάντα, όταν βγάζεις το hands free. Βέβαια, είσαι πολιτισμένος τώρα, εννοείται. Λοιπόν, ένα στάδιο φίλε, θέλουμε σαν τη Ντόρτμουντ. Πώς είναι τη Ντόρτμουντ και το κλουβί, ναι, μάλιστα. Έτσι, να απλώνει άλλο το χέρι του, τάγκ. Εντάξει. Θα σε συμβαίνει κατευθείαν. Πάρε τη φάπα. Να έχει και το μεγάλο το τείχος, το μεγαλύτερο πέταλο στην Ευρώπη. Βέβαια. Τη Ντόρτμουντ. Ένα τέτοιο γηπεδάκι. 33-35.000. Ο τη Ντόρτμουντ καμιά 60 δεν χωράει. Έχει παραπάνω. Τεράστιο είναι τη Ντόρτμουντ. Τη Ντόρτμουντ καμιά 45.000. Παραπάνω πρέπει να είναι. Θα το δω, αλλά τώρα. Εσύ, μόνο η κερκίδα της Ντόρτμουντ νομίζω χωράει 30.000 κόσμο. Μπορεί να λέω και να κρύβεις τώρα. Εγώ πάντως σου λέω ότι θέλω να γυρνάει 35.000 για να γεμίσει κιόλας. Ναι, ναι. Αν μην περιμένεις να παίξεις τεράστια μάτια για να γεμίσει ένα γήπεδο 50.000 μέσα. Έτσι, μην το κάνεις ο Άκα. Ναι. Καλά, ούτε σε άλλο δεν πρόκειται να γίνει. Εκεί γύρω στο 30 θα είναι. Για να κλείσω τον Μπαμπίνο. Εκεί τα στρέμματα του στρατού. Γύρω από το γήπεδο, να έχει καταπατήσει η ίδια η πολεοδομία πρώτα απ' όλα, ο Δήμος πρώτα απ' όλα, χωρίς να πάρουν καν άδεια. Αυτό που λες είναι σωστό. Επί ποιας διαχείρισης?
Επί. Τι επί. Επί Πασοκό Δημοκρατών. Από το 80 και μετά. Βασιλείου. Όλοι περάσαν από εκεί. Βασιλείου. 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 Εκείνο εκεί που τα στρέμματα του στρατού όλα έχουν καταπατηθεί πριν. Ναι. Ο Πάο θα πάρει την άδεια κανονικότατα, φίλε. Δεν του κάνει κανένα κανένα χατήρι. Μάλιστα. Έτσι. Πληρώνει τους φόρους του και θα πληρώνει περισσότερους φόρους. Νάτος. Νάτος. Ναι, ρε φίλε, γιατί ρε Στεφανάκο, είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια είναι, ρε φίλε. Εννοείται. Θα πληρώσει. Αφού γίνει καινούργια μόδα, λέει τα ΙΠΕΔ έγινε τώρα. Όλα τα φαγωμένα έγιναν στο τα ΙΠΕΔ. Χωρητικότητα 81.360 θέσει. Εντάξει, εγώ θέλω 35.000 θέσει. Καλά, 40. Το περιβόητο πέταλο, το κίτρινο τείχος της Μπορούσια έχει χωρητικότητα 24.354 ζώσου ένα γήπεδο. Όλο Χαριλάου είναι τόσο. Πιο μεγάλο το Χαριλάου είναι. Κλείνοντας το βράδυ, χθες μεγάλη σφαγή στο μπάσκετ. Μεγάλη σφαγή. Ναι, έτσι έμαθα. Έτσι μαζί δεν μπορούσα να το δω το ματσάκι. Στο γόνατο κανονικά. Έτσι, ναι, στο γόνατο κανονικά. Ναι. Οι βολές ήταν στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή 17-0. Ναι, δεν είχε... Σκοράρανε μόνο με βολές. Δεν είχε κλάος το Ισραήλ να υποστηρίξει. Κανονικότατα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Σε καλημερίζουμε. Γεια, έτσι λοιπόν, με 3 γκολ στο 90, κυρίες και κύριοι. Ναι. Το λόγο επειδή θα σας αποχαιρετήσει, ναι, θα παραδώσει τη σκητάλη στον Κωστή τον Κατσάρο. Κατσάρο, με το σαξόφωνο. Έχουμε στον Κατσάρο, εγώ αύριο. Λέγει ο Φωτιάδης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Δεν χανόμαστε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω.